Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εβδομάδα που αναμένεται να ξεκαθαρίσει έστω και λίγο το τοπίο σχετικά με τα μέτρα και την επόμενη δόση αρχίζει από αύριο, με την Ελλάδα όμως να βρίσκεται και στο επίκεντρο μιας άλλης διαμάχης μεταξύ Βερολίνου και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Να δούμε σε τίτλους τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Αγώνας δρόμου λοιπόν της κυβέρνησης για τη Σύνοδο Κορυφής. Τι κρύβει η σύγκρουση Γερμανίας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το χρέος της Ελλάδας. Τα σενάρια για νέο κούρεμα και οι επιπτώσεις. Τι περιλαμβάνει το τελικό πακέτο των μέτρων για την επόμενη διετία. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τρόικας. Πότε θα φτάσει στην Αθήνα η επόμενη δόση και θα ψηφιστούν τα μέτρα. Ακρίβεια και λιγμένα. Γιατί δεν υποχωρούν οι τιμές ενώ τα εισοδήματα καταραίουν. Πώς εξηγούν οι ειδικοί το παράδοξο της Ελλάδας και γιατί το Υπουργείο αποφάσισε να αφήσει τα λιγμένα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τι θα γίνει από αύριο με το πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές, τι υποστηρίζουν οι πρατηριούχοι και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο με τους καλεσμένους μας. Πρώτα ο καιρός με την Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα Κυριακή στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά όπου κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στη Βόρεια Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Κεντρική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα κατά τόπους και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Με λίγες συννεφιές μπορεί να μην έχουμε τις λιακάδες που είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες ημέρες, αλλά τουλάχιστον η θερμοκρασία δεν θα πέσει πολύ. Σύμμαχος αυτό το πόλεμο για την θέρμανση, τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα. Μια εβδομάδα αρκετά δύσκολη με πολλές σημαντικές εξελίξεις. Από τη μία, όπως λέει η κυβέρνηση, μάλλον θα κλείσει το θέμα της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, και από την άλλη, βεβαίως, έχουμε και αυτή τη σύνοδο κορυφής την 5η στις 18. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αργότερα θα πιάσουμε και το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Λοιπόν, μαζί μας στο στούντιο είναι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Χουντής. Καλώς ήρθατε, κύριε Χουντή. Καλημέρα σας. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κύριος Τσαμουργέλης. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Ο κύριος Μάρτιν Κνάπ, μέχρι σήμερα γενικός διευθυντής, είμαστε ένα οριακό σημείο. Μέχρι σήμερα γενικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, από αύριο στέλεχος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Γερμανίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κνάπ. Και στη σύνδεσή μας ο κύριος Μιχάλης Αργυρού, ο καθηγητής οικονομικών στο Cardiff Business School. Καλημέρα σας, κύριε Αργυρού. Καλημέρα σας. Αρχίζουμε τα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου, όπως συνηθίζουμε πάντοτε, να δούμε τι παίζουν οι κυριακάτικες εφημερίδες και αμέσως μετά στη συζήτησή μας. Λέει η Καθημερινή λοιπόν της Κυριακής. Όχι, λέει, έχει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Περνάμε τον τελευταίο κάβο, λέει ο κύριος Σαμαράς. Επικίνδυνη η τμηματική καταβολή της δόσης. Καμία έκπτωση στις μεταρρυθμίσεις, τονίζει στη συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Πρωθυπουργός. Η φωτογραφία που βλέπετε αν κυριαρχεί στο πρωτοσέλιδο είναι ένα ρεπορτάζ, ένα πολύ καλό ρεπορτάζ της Καθημερινής και του Γιάννη Τσουλιώτη, αν δεν κάνω λάθος. Απέλαση και πτήση προς Ισλαμαμπάντ. Είναι αυτές οι επιχειρήσεις αστυνομίας για να πηγαίνουν στους τόπους καταγωγής τους οι αλλοδαποί που συλλαμβάνονται χωρίς έγγραφα. Με 5 υπογραφές για να επιστρέψουμε στα δικά μας το νέο μνημόνιο, τι προβλέπουν τα προαπαιτούμενα και Λαγκάρντ στην Καθημερινή, μένουν να γίνουν αρκετά ακόμη. Έγιναν και πολλά θετικά, λέει η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το βήμα της Κυριακής, η απολογία Τόμψεν σε ξένα μέσα στο Χίλτον, λέει κάναμε λάθος, κόβαμε μόνο μισθούς, και η εξομολόγηση Σαμαρά,
δύσκολες ώρες στο Μαξίμου, κλείνουν όλα μέχρι τη σύνοδο κορυφής. Η Αυγή. Πολιτική λύση χωρίς μνημόνια. Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης προσυπογράφουν τα μέτρα σοκ. Το πρώτο θέμα. Φωτόπουλος καταγγέλει Αγγελόπουλους πως βάφτισαν το παλάτι Βιοτεχνία για πιο φθηνό ρεύμα και χαμηλό χαράτσι. Η Real News αλλάζει υπουργούς μετά τη συμφωνία. Μόλις κλειδώσει η λύση για επιμήκυνση και χρέος, με ποιους είναι δυσαρεστημένος ο πρωθυπουργός, τι θα προτείνει σε Βενιζέλο και Κουβέλη. Το Έθνος Κυριακή σε μεγάλη λύση, πώς θα γίνει η επιμήκυνση του χρέους. Ο καυτός διάλογος Σαμαρά με Μέρκελ. Ο τύπος Κυριακής, σαρώνουν συντάξεις, όρια ηλικίας, δαπάνες υγείας. Το νέο μνημόνιο για τα μέτρα των 13,5 δις ευρώ. Ο ριζοσπάστης όλη στην απεργία με το ΠΑΜΕ την 5η 18 Οκτώβρη. Στις εφημερίδες τώρα του Σαββατοκύριακου στο κεφάλαιο, σχέδιο για τις τράπεζες με φόντο ράλι στο χρηματιστήριο Αθηνών. Ο αδέσμευτος του Σαββατοκύριακου καταργούνται 127 δόη. Και η ημερησία ώρα Ελλάδα στις Βρυξέλλες, σημείο καμπής στη σύνοδο κορυφής για την επόμενη δόση και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Και με αυτό να αρχίσουμε, κύριε Χουντή. Τα επόμενα 24 ώρα με αποκορύφωμα αυτή τη σύνοδο κορυφής χαρακτηρίζονται πολύ σημαντικά για την εξέλιξη των πραγμάτων και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας και σε ό,τι γίνεται εντός συνόρων με αυτή τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα για την επόμενη δόση, αλλά και εσείς από τις Βρυξέλλες λίγο να μας μεταφέρετε το κλίμα και τις διαθέσεις που διαμορφώνονται εκεί έναντι της Ελλάδας. Ναι, θα σας έλεγα, κύριε Μάλλη, καλημερίζοντας για άλλη μια φορά και τους συνομιλητές και τους τηλεθεατές, ότι αυτά τα οι εκτιμήσεις ότι αυτή η εβδομάδα ή μάλλον αυτή η σύνοδος κορυφής είναι η πιο κρίσιμη της Ένωσης. Ή αυτό το πρωτοσέλιδο που είπατε για το που λέει ο κύριος Σαμαράς ότι αυτό το πακέτο των μέτρων ή αυτή η δυσκολία είναι η τελευταία, ένα τελευταίο σκάβος. Το έχει ξαναπεί, ναι. Κάπου, ναι, όχι, και τα δύο. Και τα δύο. Εδώ και αρκετό καιρό. Το πρώτο όσο αφορά ποια είναι η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής, το ακούμε από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Αν με αριθμό καλά, βοηθήστε με και οι άλλοι, έχουν κάνει περίπου 20 κρισίμους, να πάμε έτσι, συνόδους κορυφής και δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της κρίσης. Αντίθετα, πιθανόν σε ορισμένες περιπτώσεις την κάνουν και πιο την επιδεινώνουν, καθώς στην αρχή είχαμε την Ελλάδα και τις άλλες χώρες και ούτω καθεξής. Ενώ στην Ελλάδα κάθε φορά το νέο πακέτο μέτρων ή τα μέτρα που συνοδεύουν το μνημόνιο που συνοδεύει τη νέα δανειακή σύμβαση είναι πάντα ένα σωτήριο. Ένα μέσο πακέτο και ούτω καθεξής. Επειδή δεν έχουν συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο, δεν υποτιμώ καθόλου τη σημασία της συνόδου κορυφής, αλλά αυτό το στερεότυπο που δημιουργείται. Συνεπώς, για να φύγουμε από τα στερεότυπα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αντί να παραδεχτούν ότι πάνε λάθος, αντί να παραδεχτούν ότι αυτές οι συνταγές δεν βγαίνουν, και μιλώ για την ελληνική και ενδεχομένως και για τα ευρωπαϊκά, συνεχίζουν να δίνουν, ας πούμε, μια επικοινωνιακή βαρύτητα σε αυτά που θα αποφασίζουν, που όμως πάνε σε διαφορετική κατεύθυνση, το λέω ευθέως από την αρχή κτλ. Πάει λάθος και η αντιμετώπιση από την πλευρά της Ευρώπης των προβλημάτων Ελλάδας, Ισπανίας και ούτω καθεξής. Πάει λάθος και το δικό μας το πακέτο που δεν θα βγει, δεν θα είναι αποτελεσματικό και ούτω καθεξής. Η αίσθηση λοιπόν τώρα για να. Ναι. Την τελευταία εκδοχή. Θα σας έλεγα για τη σύνοδο κορυφής, ούτε καν καλά-καλά μπορεί κανείς να είναι βέβαιος για την ατζέντα που θα συζητήσουν, κύριε Μάλλη. Αν μπει μέσα η Ισπανία, η Ιταλία, αν είμαστε εμείς, η Κύπρος. Και για η πλευρά που μάλλον μας ενδιαφέρει περισσότερο, για μας δεν θα υπάρχει ειδική αναφορά. Από ό,τι φαίνεται, το χρονοδιάγραμμα κατά τους κυβερνητικούς και κατά την Τρόικα είναι γνωστό. Θα τελειώσουμε με το πακέτο, θα πάει με το πακέτο ως μια καλή εγγύηση, θα ακούσει μια καλή κουβέντα ενδεχομένως. Μετά θα πάμε στο Eurogroup που θα εκταμιευθεί η δόση και μετά θα πάμε στη Σύνοδο Κορυφής. Λοιπόν, αναμένεται το ελληνικό πρόβλημα να τεθεί μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο λύσης του προβλήματος Ισπανίας κτλ. Αλλά κατά τη γνώμη μου, με τις ενδείξεις, και τελειώνω με αυτό. Και βλέποντας ένα σχέδιο, τι περίπου θα αποφασίζουν, δεν είναι οριστικό γιατί αυτά αποφασίζονται και μεσάνυχτα, δεν φαίνεται να βρίσκουν λύση προς τη σωστή κατεύθυνση, θα έλεγα. Αμέσως μετά θέλω να σας ρωτήσω για τη λύση που προτείνετε εσείς. Αλλά θα ήθελα να μας βοηθήσει και ο καθηγητής, ο κ. Τσαμουργκέλης, να κατανοήσουμε την πραγματικότητα έτσι όπως διαμορφώνεται, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι. Καλά. Είχαμε κρίσιμες συνόδους, έχουμε και άλλες πολλές κρίσιμες, κρισιμότερες και ούτω καθεξής. Είμαστε μια παρατεταμένη κρίση. Αυτό το να ακολουθούμε ότι εδώ είναι το μεσιανικό σημείο το οποίο όλα αλλάζουν είναι λάθος. Αυτή τη στιγμή, όπως δηλώνεται και από παντού, αρχίζει και γίνεται κατανοητό πλέον ότι είναι η πολιτική, η γερμανική, να το πούμε έτσι, που επιβάλλεται, έχει οδηγήσει την ευρωπαϊκή οικονομία
σε μια παγίδα πολύ δύσκολη. Ουσιαστικά έχει αφαιρέσει το χρήμα από τις ευρωπαϊκές χώρες και καθώς έχει αφαιρεθεί το χρήμα, έχουν γίνει πολύ δύσκολες συναλλαγές. Άρα την ώρα που έχουν γίνει δύσκολες συναλλαγές, είναι δύσκολες και επενδύσεις και ούτω καθεξής. Και σε αυτή την πορεία λοιπόν της δυσκολίας και ανεργία θα έχεις και είναι δύσκολο να την βελτιώσεις την επίδοση στην ανεργία, να βρεις θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη δυναμική έχεις, διότι καθώς σταματάνε να υπάρχουν δουλειές, δημιουργούνται προβλήματα στις τράπεζες που έχουν αναδυνατήσει επιχειρήσεις. Οι τράπεζες γίνονται ακόμα πιο, αν θέλετε έτσι, ακολουθούν μια πιο δυσχερή πολιτική όσον αφορά τη ρευστότητα. Το πρόβλημα επιδεινώνεται και το καθεξής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κορυφώνεται το πρόβλημα. Και η δήλωση που κάνει ο κ. Τόμψεν σε μια εφημερίδα ότι καταλάβουμε ότι έχουμε κάνει λάθος, είναι τυχαίο. Κοιτάξτε, αυτό το μοντέλο που ακολουθούν έχει ως στόχο να μειώσει τον πληθωρισμό. Αυτή είναι η λογική του, να μειώσει τον πληθωρισμό. Άπαξ και δεν μειώνει τον πληθωρισμό, το μοντέλο αυτό έχει αποτύχει. Χαρακτηριστικά θα σας πω το εξής. Όταν μια οικονομία όπως η ελληνική έχει ύφεση 6% και ο πληθωρισμός καταγράφεται κοντά στο 1,5%, σημαίνει ότι ο πληθωρισμός ο πραγματικός για τον μέσο Έλληνα είναι 7%, 6,5-7%. Έχει αποτύχει. Χρειάζεται μια άλλη λογική. Όμως, θα πρέπει πάλι να επισημάνουμε το μεγάλο θέμα για την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι και ελληνικό. Είμαστε και εμείς που φταίμε για αυτά τα οποία τραβάμε αυτή τη στιγμή. Και βιώνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω μετά για το πακέτο των μέτρων και αν μέσα από αυτό το πακέτο διορθώνονται και κάποια από τα δικά μας προβλήματα. Αφού πάρω ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Κνάπ και μαζί με το πρώτο σχόλιο σας, κύριε Κνάπ, να σας ρωτήσω και για ειδικότερα για το θέμα της επίσκεψης της κυρίας Μέρκελ. Είναι χρήσιμο να μας πείτε εσείς από τη δική σας οπτική πώς αξιολογείτε, πώς εκτιμάτε διεθνώς, αν αποτελεί αυτό που λένε προάγγελο εξελίξεων, θετικών εξελίξεων. Τι λέτε εσείς? Για να ξεκινήσω με το τελευταίο, πιστεύω ότι η ίδια η επίσκεψη αυτή ήταν μια θετική εξέλιξη. Ουσιαστικά κατέρευσε αυτό το τείχος σιωπής που υπήρχε μεταξύ των δύο χωρών. Πιστεύω ότι στάλθηκε ένα ισχυρό μήνυμα σε εκείνους τους πολιτικούς στη Γερμανία που προέρχονται κατά κύριο λόγο από την ίδια την παράταξη της κυρίας Μέρκελ, η οποία κάθε τόσο έρχονταν και μας λέγανε ότι πρέπει να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη κτλ. Αυτοί τώρα θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να επανέλθουν σε αυτό το θέμα, καθότι θα ήταν πλέον μια καθαρή επίθεση κατά της καγκελαρίου και πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα το σκεφτούν δύο φορές προτού κάνουν κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο που πιστεύω ήταν πολύ θετικό σε αυτή την επίσκεψη ήταν η συνάντηση με τους επιχειρηματίες. Ασφαλώς η κυρία Μέρκελ είχε και πριν κάποια πληροφόρηση για το τι γίνεται στην πραγματική οικονομία στην Ελλάδα από άποψη ρευστότητος παραδείγματος χάρη. Αλλά είναι διαφορετικό όταν το ξέρεις, να το έχεις διαβάσει κάπου και από το να το ακούς από πρώτο χέρι από ανθρώπους που χειρίζονται αυτά τα θέματα, οι οποίοι υποφέρουν από αυτά τα θέματα και σε ενημερώνουν άμεσα. Πιστεύω ότι και αυτή ήταν μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Επειδή έχει σχολιαστεί πολύ το τι ακριβώς δήλωσε η κυρία Μέρκελ, τις δηλώσεις της δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, θα μπορούσε να δώσει κάτι περισσότερο από αυτό που είπε, το εύχομαι και ελπίζω να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, θα μπορούσε να πει κάτι πιο έτσι έντονο, πιο ουσιαστικό? Ο ρόλος της κυρίας Μέρκελ έχει παρεξηγηθεί πάρα πολλές φορές. Καταρχάς δεν είναι κάτι σαν ιδιοκτήτρια της Ευρώπης ή της Γερμανίας ή του Ταμείου της Γερμανίας. Ούτως ώστε να πει από μόνη της εγώ αποφασίζω η Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Ναι, δεν είναι ο ρόλος της αυτός. Είναι μια κυβέρνηση από τις πολλές της Ευρώπης, σημαντική ασφαλώς λόγω του βάρους της γερμανικής οικονομίας, αλλά δεν είναι και μόνη της και δεν μπορεί να αποφασίσει. Απλώς μπορεί να εκφράσει τις δικές της απόψεις και οι οποίες είναι βαρύνουσες από μόνες τους για τον λόγο που είπα. Δηλαδή, και πιστεύω ότι αυτό που είπε, το λέει, έτσι και αλλιώς το λέει εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή δεν το είπε για πρώτη φορά τώρα.
Απλώς δεν ελήφθηκε υπόψη, ας το πούμε, μέχρι τώρα. Τώρα το είπε εδώ στην Αθήνα και αυτό ακριβώς έχει μια μεγάλη συμβολική αξία. Μετά, μόλις πάρω το σχόλιο και από τον κύριο Αργυρού, θέλω να επανέλθουμε στο θέμα των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας που τώρα βεβαίως βρίσκεται σε τέλμα. Να μας πείτε λιγάκι, να μας δώσετε να καταλάβουμε πώς βλέπουν και οι ξένοι επιχειρηματίες, ο επιχειρηματικός κόσμος που βρίσκεται στη Γερμανία, το θέμα της Ελλάδας, το θέμα της ανάπτυξης, ποιες είναι οι επιφυλάξεις του για να έρθει να επενδύσει εδώ, όλο αυτό το ζήτημα. Αλλά πρώτα στον κύριο Αργυρού. Κύριε Αργυρού, πείτε μας ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή για τη χώρα, ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της διαπραγμάτευσης που γίνεται με την Τρόικα και τα όσα θα συμφωνήσει ή δεν θα συμφωνήσει η Σύνοδος Κορυφής. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα είναι να αφαιθεί αυτή η σωστή προσπάθεια που έχει ξεκινήσει στη μέση. Νομίζω ότι αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα σήμερα είναι και αναμενόμενα και απαραίτητα και αναγκαία. Θα ήθελα να διαφωνήσω με τους συνομιλητές μου, οι οποίοι λένε ότι το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται δεν βγαίνει. Το πρόγραμμα βεβαίως δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, αλλά δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα όχι εξαιτίας της δημοσιονομικής λιτότητας που είναι απαραίτητη, διότι πολύ προφανώς ποτέ δεν μπορείς να ξοδεύεις για πάντα περισσότερα από ό,τι βγάζεις. Δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, διότι στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει διαχρονικές αλλαγές. Αυτό εννοούσε ο κ. Τόμψον όταν είπε ότι στην Ελλάδα έχουμε κάνει λάθη. Ότι επικεντρώθηκαν πολύ στη δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς να προχωρήσουμε στα διαχρονικά. Για μένα λοιπόν αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, να υπάρξει στην Ελλάδα μια πολιτική κρίση η οποία θα διατηρήσει το καθεστώς αβεβαιότητας από την οποία υποφέρει η ελληνική οικονομία. Το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας σήμερα κατά τη γνώμη μου είναι αυτή η παραταμετρημένη αβεβαιότητα. Είναι απαραίτητο να πάψει, εκεί η Γερμανία μπορεί να κάνει πράγματα. Εκεί η Γερμανία δηλαδή μπορεί να μας στηρίξει με μια αξιόπιστη δέσμευση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ. Το έκανε και ο καγκελάριος Μέρκελ αυτές τις ημέρες με προσεκτικό τρόπο να το έκανε. Και νομίζω ότι είναι πιο αισιόδοξος από ό,τι ήμουν πριν από τρεις μήνες. Πάντως, λιγάκι για να προβοκάρω και αυτό που μας είπατε, επιτρέψτε με, εντός πολλών εισαγωγικών το προβοκάρω. Ακόμα και ναοί του καπιταλισμού, όπως η Goldman Sachs, όχι αριστεροί, όχι μαρξιστές, αλλά και η Goldman Sachs λέει: σταματήστε να παίρνετε αυτού του είδους μέτρα στην Ελλάδα. Η λιτότητα σας οδηγεί σε ύφεση, σας οδηγεί σε ανεργία, οδηγεί στο κλείσιμο των επιχειρήσεων. Δεν βγαίνει πουθενά αυτά τα μέτρα λιτότητας που παίρνετε. Goldman Sachs. Ναι, θα σας πω. Η συζήτηση που γίνεται από την Goldman Sachs και από άλλους παρατηρητές και είναι σχόλια τα οποία έχουν βάσει και μπορούν να συζητούν, έχει να κάνει με το ρυθμό της δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεν έχει να κάνει με το κατά πόσον η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να ξοδεύει αλόγιστα ποσά τα οποία δεν μπορεί να ξοδεύει. Το ερώτημα είναι κατά πόσον θα πάμε γρήγορα ή αργά. Η κατεύθυνση όμως δεν αφισβητείται από κανέναν. Μάλιστα. Κύριε Χουντή. Εδώ νομίζω ίσως μιλάμε για διαφορετικό πράγμα. Ισχυρίστηκαν οι συνομιλητές ότι το πρόγραμμα είναι σωστό. Και δεν έχει όμως ακόμα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όμως κύριε Μάλλη, τα αποτελέσματα τα έχουμε δει. Και δεν εννοώ μόνο την ανεργία που είναι ένα κρίσιμο μέγεθος που είδατε ότι προχτές περάσαμε στην πρώτη θέση. Πανευρωπαϊκά, με υψηλότατη την ανεργία πάνω από το 0,5% των νέων. 30% είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Πάμε όμως στην ύφεση, η οποία συνεχίζεται για πέμπτη, έκτη χρονιά. Έχουμε απολέσει εισόδημα αθρηστικά 22% και οι εκτιμήσεις όλων, και θα παρακαλούσα, ανεβάζω λίγο τους τόνους, τους κυρίους καθηγητές ιδιαίτερα, σε ποιο εγχειρίδιο και πού, στην πραγματικότητα, με τέτοια ύφεση και με τέτοιο πρόγραμμα λιτότητας, μπορείς να φύγεις από αυτό το φαύλο κύκλο και να μπεις κάποια στιγμή στην ανάπτυξη. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι συμβατά. Δεν μπορεί να γίνει. Το ότι το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εμπνευστής αυτού του προγράμματος, έρχεται και λέει ότι αυτές οι προβλέψεις που κάναμε, ότι το 2020 θα έχουμε ένα βιώσιμο χρέος 120%. Ναι. Ερώτηση. Από πότε το 120% ως ποσοστό του ΑΕΠ για το χρέος είναι βιώσιμο? Ξεκινήσαμε με το 110, αν δεν κάνω λάθος, ή λιγότερο ή περίπου. Από πότε έγινε? Που η εκτιμήση είναι ότι θα είναι πάνω από το 120%. Θα είναι παραπάνω, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πολύ περισσότερο. Όχι μόνο το Διεθνές και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας, τον κύριο Άσμουσον. Δεν μπορεί με αυτούς τους ρυθμούς να μπορέσει να φτάσουμε στο πρωτογενές πλεόνασμα. Πάλι θα επικαλεστώ τους καθηγητές και αυτούς παρακολουθούν καλύτερα, με 4,5% για να πεις ότι μπορώ να αποκλειώσω. Θα σας πει ο κύριος Αργυρού, χωρίς να θέλω να τον υποκαταστήσω, ότι δεν έχουν γίνει τα άλλα που θα έπρεπε, όπως τα ανοιχτά επαγγέλματα και οι άλλες διαφορετικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, και προχώρησαν αμέσως στο κόψιμο των μισθών, επειδή υπήρχε ένα κράτος άτολμο που δεν προχώρησε στα υπόλοιπα που έπρεπε να κάνει. Τα λέω σωστά, κύριε Αργυρού?
Ναι, δεν ξέρω. Ναι, και σε σχέση με αυτό το οποίο ακούστηκε προηγουμένως, θα ήθελα να πω ότι η ύφεση στην Ελλάδα, η μεγάλη ύφεση στην Ελλάδα, είναι ένα απολύτως νομοτελειακό φαινόμενο. Γιατί όταν μιλάμε για την ύφεση που ξεκίνησε από το 2008, το ελληνικό εισόδημα το 2008 ήταν περίπου 30% παραπάνω από τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Άλλο η οικονομική παραγωγή και άλλο η κατανάλωση. Μπορεί να καταναλώνεις πολύ περισσότερο από το εισόδημά σου όταν δανείζεσαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διατηρήσιμη. Για να αναλάβω το ρόλο της υπεραπλούστευσης και για να το κάνω πιο κατανοητό, λέτε ότι υπήρχε μια φούσκα τροποτινά. Ζούσαμε δανεικά και τώρα αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε στις πραγματικές μας δυνάμεις και δυνατότητες. Ναι, κύριε. Λοιπόν, τότε να επικαλεστώ έναν νόμο που πάλι οι καθηγητές το ξέρουν. Έχει το όνομα του πρώην διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας που λέει όταν ένα μέσο το κάνει σκοπό πάβει να είναι καλό μέσο. Εμείς βάλαμε λοιπόν τώρα ορισμένους δείκτες και από το σύμφωνο σταθερότητας και ούτω καθεξής. Και χάνεται και σε αυτή τη στοιχομηθεία που έχουμε και η ουσία του ζητήματος. Τι πάει να πει ζούσαμε πάνω από 30%, δεν ζούσαν όλοι αν το κατάλαβα καλά. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα. Η ανεργία δεν ελέγχεται πια. Υπάρχει κόσμος που δυστυχώς κάνει απονοημένο διάβημα διότι η κατάσταση έχει φτάσει στο ορμή. Το θέμα όμως, κύριε Τσαμουργέλη, είναι... Και υπάρχει και κόσμος που ζει, ναι, ας πούμε, σε μια κατάσταση που δεν μπορεί πια να πληρώσει χαράτσια, φόρους, υποχρεώσεις, παιδεία, πραγματικότητα, υγεία κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν την αφισβητεί κανείς. Αλλά ο σκοπός είναι... μιας οικονομίας δεν πρέπει να είναι αυτός. Το θέμα είναι, κύριε Τσαμουργέλη, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλη συνταγή στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Δηλαδή, να το θέσω πιο απλά, επίσης για να γίνεται απολύτως κατανοητό. Έτσι, υπάρχει άλλος δρόμος. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε σταματάμε τη διαπραγμάτευση, όχι βέβαια, διώχνουμε την Τρόικα και προχωράμε σε ένα δικό μας πρόγραμμα. Και βέβαια όχι. Η Ευρώπη, η Ελλάδα στην Ευρώπη είναι μονόδρομος. Είναι αρχαιακό θέμα. Επιτέλους, λύσαμε κάτι το οποίο το διεκδικούσαμε από το 1800, πριν, από το 1453. Και θα το καταλήψουμε τώρα, όχι με τίποτα. Αλλά κοιτάξτε, να είμαστε λίγο ψυχροί, γιατί μπερδευόμαστε. Αυτή τη στιγμή δεν ζούμε απλά το πριν 5 χρόνια. Ζούμε την κρίση που μας έφερε, μάλλον την κατάσταση που μας έφερε στην κρίση και τα 5 χρόνια της προσπάθειας να βγούμε, που δεν βγήκαμε. Άρα είναι σωρευμένο το πράγμα. Υπάρχει τι μας έφερε εδώ και τι κακό έχουμε κάνει και δεν βγαίνουμε από εδώ. Το ευρωπαϊκό θέμα αφορά το νομισματικό. Να είμαστε ξεκάθαροι, να μην μπερδευόμαστε. Δεν είναι το πραγματικό, είναι το νομισματικό. Δηλαδή ότι ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ελλάδα και η Τρόικα να προσαρμοστεί, να το πω απλά, όταν τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας είναι 18% και όταν οι τράπεζες δεν σου δίνουν χρήμα, σου αφαιρούν. Πας και να πεις, πας και του λες δώστε μου χρήμα για να βγάλω μια εγγυητική επιστολή και σου λένε τι, εγγυητική επιστολή, όχι, δεν πρόκειται να σου δώσουμε. Ένα και δύο. Έχει υπόψη ότι μας χρωστάει 100.000, τα 30.000 τα θέλουμε αύριο. Με αυτές τις συνθήκες ανάκαμψη δεν γίνεται και αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα της Τρόικα και της ελληνικής κυβέρνησης παλιά και τώρα ακόμα που δεν κάνουν κάτι για να αλλάξουν αυτό το πράγμα. Το δεύτερο, η μεγάλη υπόθεση των μεταρρυθμίσεων. Δεν μπορούμε να κρυπόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν φταίνε μόνο τα ευρωπαϊκά για την κατάστασή μας. Εμείς έχουμε πρόβλημα γιατί οι αγορές είναι κλειστές. Κάποιοι νέμονται τον πλούτο μας και υπάρχει απευθείας μεταβίβαση πλούτου και κοινωνικού πλεονάσματος, το πω έτσι, από εμάς σε αυτούς που έχουν τα ολιγοπόλια, που είναι στα κλειστά επαγγέλματα. Έτσι δεν είναι. Και αυτό είναι μια μόνιμη κατάσταση. Κάποιοι έχουν καταλάβει το δημόσιο, είναι αντιπαραγωγικοί, είναι πολλοί και δεν βοηθάνε την οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, την ώρα που δεν βοηθάνε την οικονομική ανάπτυξη, χρηματοδοτούνται από την υπόλοιπη οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχεις ανεργία στην Ελλάδα 25% που είναι εντοπισμένη στον ιδιωτικό τομέα και ο δημόσιος τομέας είναι εξασφαλισμένος. Χρειάζονται αλλαγές. Ναι. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε. Ναι, μεν υπάρχει πρόβλημα στην ευρωπαϊκή πολιτική, όμως υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα στο οικονομικό θέμα της Ελλάδας. Της Ελλάδας αυτής καθ' αυτής. Το πολιτικό σύστημα που έχει παράξει όλους αυτούς που κάνουν, μπαίνουν στο δημόσιο και μετά κάθονται και κλείνουν τις πόρτες για να μην μπουν οι άλλοι και διασφαλίζουν και τους μισθούς τους, ενώ η ανεργία τρέχει για τους υπόλοιπους έξω από αυτούς. Χαλάω τον ιρμό της σκέψης, αλλά ειδικότερα το θέμα του δημοσίου το θίγει και ο Πρωθυπουργός σημερινή του συνέντευξη. Λέει, δηλώνει ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες και στο θέμα της διαθεσιμότητας. Εσείς, όταν μιλάτε για το δημόσιο, αναφέρεστε στη μείωση. Όχι, εγώ αναφέρομαι για το δημόσιο, γιατί νομίζω η άποψη που έχω καταθέσει είναι λίγο διαφορετική. Εγώ ζητάω για την αλλαγή του δημοσίου, όχι αυτούς τους χειρισμούς του πολιτικού συστήματος που κάθεται και λέει κλείνω μια επιχείρηση που κακώς την είχε δημιουργήσει έτσι κι αλλιώς.
Έτσι δεν είναι. Ούτε να συνεχίζουν τις προσλήψεις, παραδείγματος χάρη, τόσα χρόνια στη Βουλή, ναι, όπου έχουν πηγαίνει. Όχι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Όταν λέμε από την αρχή, να κάτσουμε και να διαμορφώσουμε μια μελέτη, μια πολύ γρήγορη μελέτη, ποιες είναι οι ανάγκες της οικονομίας και των πολιτών. Και αν μετά από αυτή τη μελέτη βρεθούν 30 ή 10.000 άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν προσφέρει. Μετά από αυστηρή αξιολόγηση, κύριε Μάλη, και αυτή είναι η άποψη προσωπική, ναι, μετά από αξιολόγηση, ναι, μπορούν και να αποχωρήσουν. Μετά από αξιολόγηση όμως. Και μια ποια αξιολόγηση. Μια αξιολόγηση που θα λέει ότι αυτός δεν είναι καλός και πρέπει να φύγει, και αν είναι ηλικιωμένος, τότε να του δώσουμε ό,τι χρειάζεται για να πάει σε συνταξιοδοτικό καθεστώς. Αν είναι νέος, να τον βοηθήσουμε με ένα και δύο χρόνια επιδότηση για να βρει κάποια δουλειά. Κύριε... Αλλά όχι πλέον, ναι, ο ένας να πληρώνει αυτά τα οποία φταίει ο άλλος. Γιατί αυτό θα μας οδηγήσει όλους στην καταστροφή. Κύριε Κνά, πριν έρθουμε στο θέμα των επενδύσεων που σας ρώτησα προηγουμένως και της ανάπτυξης, βοηθήστε μας λιγάκι τώρα σε αυτό το σημείο της συζήτησης σχετικά με το θέμα των μεταρρυθμίσεων και το τι πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα. Πολλά πρέπει να αλλάξουν. Νομίζω το ξέρουν πλέον όλοι και δεν υπάρχει καμιά διαφωνία ουσιαστικά για το. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Απλώς πολλές φορές παρομοιάζω αυτή την κατάσταση με μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς χωρίς τον αναπνευστήρα. Δηλαδή την ώρα που η εγχείρηση είναι ασφαλώς επιβεβλημένη και πρέπει να γίνει, δεν υπάρχουν παράλληλα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να απαλύνουν τις συνέπειες. Δηλαδή όλα αυτά που λέμε για την αγορά εργασίας και για τη ζήτηση και όλα αυτά τα πράγματα χωρίς την ανάκαμψη των οποίων πραγματικά δεν μπορεί να γίνει ανάκαμψη της οικονομίας. Οπότε ασφαλώς κατά κάποιον τρόπο έμεινε στη μέση όλη αυτή η προσπάθεια και πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση με κύριο αντικείμενο ασφαλώς την εξασφάλιση της ρευστότητας για τις υπαρκτές επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να αφήσουμε και άλλες επιχειρήσεις να φαλιρίσουν και επειδή δεν θα υπάρξει μετά η βάση για την περαιτέρω ύπαρξη, ας πούμε, της ελληνικής οικονομίας. Αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Με τη νέα σας ιδιότητα, επικαλούμε τη νέα σας ιδιότητα για να σας ρωτήσω τι ζητούν, πώς θα έρχονταν, τι μπορεί να προσελκύσει τους Γερμανούς συγκεκριμένα επιχειρηματίες για να έρθουν στην Ελλάδα. Καταρχάς, δεν θα έλεγα για τους Γερμανούς και γενικώς για πάσης φύσεως ξένους κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι η λύση ο εκμηχανής θεός, δηλαδή που είναι η ξένη επένδυση, επειδή μας το επιτρέπει πλέον ο παράγων χρόνους. Καθότι κάθε επιχείρηση θέλει χρόνο για να στηθεί, μέχρι να λειτουργήσει, μέχρι να αποδώσει κτλ. Αυτή τη στιγμή είναι οι υπαρκτές επιχειρήσεις αυτές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι οποίες θέλουν τη στήριξη για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Όλα τα άλλα για την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων είναι σημαντικά, πολύ σημαντικά, αλλά είναι θέματα τα οποία θα βοηθήσουν μακροπρόθεσμα, όχι βραχυπρόθεσμα. Φαντάζομαι αυτό είναι και το μήνυμα που πέρασαν και οι Έλληνες επιχειρηματίες στην κυρία Μέρκελ, ότι πρέπει να γίνουν τώρα πράγματα άμεσα για να στηριχθεί η εγχώρια επιχειρηματικότητα. Ασφαλώς. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά. Κύριε Χουντή, επειδή περιγράψαμε λίγο το πρόβλημα και την κατάσταση, ο καθένας από τη δική του μεριά, με τη δική του προσέγγιση, θέλω αμέσως μετά να δούμε τι άλλες λύσεις μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ποιες άλλες λύσεις υπάρχουν στο τραπέζι εκτός από τον συμβιβασμό, τη συμφωνία με την Τρόικα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, μπορεί να κάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας για τις οικονομικές εξελίξεις. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Υπάρχουν και ερωτήματα από ό,τι έχω σημειώσει σχετικά με την ακρίβεια, γιατί οι τιμές παραμένουν σταθερές και ανεβαίνουν ενώ οι μισθοί πέφτουν. Είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε την επόμενη ώρα ειδικότερα. Θα είναι μαζί μας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Σκορδάς. Ερωτήματα, επειδή μιλήσαμε για το θέμα των επιχειρήσεων, ρωτάτε γιατί φεύγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις από την Ελλάδα. Θα προσπαθήσουμε να το θέσουμε στη συζήτηση, αλλά να αρχίσουμε με τα μέτρα, κύριε Χουντή, γιατί φαντάζομαι απορία όλων μας είναι ότι αν δεν καταλήξουμε στη συμφωνία με την Τρόικα ή αν σταματήσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση, ποιον άλλο δρόμο μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι κάθε φορά που έχουμε να συνάψουμε νέα δανειακή σύμβαση και στη συνέχεια να πάρει η χώρα κάποια από τις δόσεις των δανειακών συμβάσεων, πάντα συνοδεύεται από έναν εκβιαστικό πλαίσιο, το Μνημόνιο 1, το Μέσο Πρόθεσμο, το Μνημόνιο 2 ή και δηλώσεις ότι αν δεν τα υπογράψετε, δεν θα πάρετε τη δόση. Δεν θα πάρετε τη δόση. Και αν δεν πάρετε τη δόση,
αρχίζουν, ας πούμε, οι λοιμοί, οι σεισμοί, οι καταμποντισμοί, άλλοι πραγματικοί και άλλοι υπερβολικά τονισμένοι, για να τρομοκρατηθείς και να πεις παραδίνομαι όλα εδώ. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι, αν αυτά τα μέτρα, το δεύτερο, αυτή η δόση δεν επεξηγείται καλά, δεν θα πάει στην πραγματική οικονομία. Που θα πάνε τα λεφτά, λέτε. Ναι, δεν θα πάει στην πραγματική οικονομία. Για να αρχίσουμε, το μεγαλύτερο ποσοστό θα πάει στις τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση, όπως άλλωστε η νέα δανειακή σύμβαση, το γνωρίζετε πολύ καλά, των 130 η δεύτερη. Το μεγαλύτερο της ποσοστό πάει στις τράπεζες, στους πιστωτές της προηγούμενης, και ένα πολύ μικρό στην πραγματική οικονομία, για να κινηθεί και να έχουμε την ανάκαμψη, πολύ μικρό, κάτι χρέη που έχει το δημόσιο. Συνεπώς δεν τα χρειαζόμαστε. Προχωράω παρακάτω. Τρίτο, πάω στα ίδια τα μέτρα, λέω τώρα το στο πλαίσιο. Τρίτο, τα ίδια τα μέτρα, τα οποία μάλιστα αν έχουν την τελευταία ώρα, και εγώ σήμερα παρακολουθούσα κάτι αποκαλύψεις χτες, τοξίνωση, οξύτητα, όπως περιγράφεται εκεί, είναι η πλήρης καταστροφή, μιλάω έτσι απόλυτα για να μπορέσει και να γίνει και ένα διάλογο. Καταστροφή δηλαδή, θα βαθύνει ακόμα η ύφεση, αυτή η λιτότητα θα μεγαλώσει την ανεργία σε πρωτοφανή ποσοστά, καταστροφή στην οικονομία και προβλήματα κοινωνικά έως και ανθρωπιστικής κρίσης. Συνεπώς τι κάνουμε, κύριε Κοντή, είναι ακούστε, το κορυφαίο ερώτημα. Και τέλος, ναι, ακούστε, από αυτή την ανάλυση, αν είναι σωστή, από τη λογική της συνέπεια, θα βγει και το διατάφτα, διότι διαφορετικά δεν βγαίνει, θα ήθελα να είχα σωστά. Αυτό. Και το τελευταίο, ακόμα και αν τα πάρουμε αυτά τα μέτρα, ας πούμε τα συμφωνήσουμε, υποκύψει η κυβέρνηση όπως δείχνει και πει δεν γίνεται αλλιώς, και πάλι είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το αντίθετο, μάλλον θα έλεγα, κανείς δεν διαβεβαιώνει θα φτάσουμε στον επιδιωκόμενο σκοπό, αν είναι, ας πούμε, η ΕΔΕΜ, το 120% στην περίοδο. Επομένως, πρέπει να αλλάξει αυτός ο δρόμος. Ούτε με επιμήκυνση. Η επιμήκυνση είναι κάτι το συζητήσιμο που άλλωστε. Η επιμήκυνση, θα σας πω, ίσως να μας κρατήσει. Δεν απαλύνει λιγάκι αυτά τα μέτρα. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Παρατείνει, ναι. Θα είμαστε εκτός αγορών και ούτε καταδείς και με μια συνεχή επιπτία. Οπότε φεύγει από τη μέση και η επιμήκυνση. Το λέω για λόγους για την οικονομία της συζήτησης. Τελευταία ακόμα κουβέντα. Όσο, ας το πούμε, είμαστε κάτω από αυτές τις δανειακές καταστάσεις και τα μνημόνια κτλ., είμαστε κάτω από την πολιτική και άλλη επιτήρηση της Τρόικα και της Γερμανίας. Με ό,τι σημαίνει αυτό, για να μην κάνω, ας το πούμε, που λέτε καμιά φορά. Συνεπώς, κύριε Τσαμπουργέρη, σας δώσω αμέσως το λόγο. Περιμένω να ακούσω την εναλλακτική πρόταση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά και το ελληνικό πρόβλημα, ότι όλο αυτό είναι αναποτελεσματικό. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει νέα διαπραγμάτευση. Πρακτικά, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν πάει άλλο. Πάει λοιπόν, επειδή θέλω να το λέω με τρόπο που να μας καταλαβαίνει ο κάθε τηλεθεατής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, κύριε Τόψεν, Ντερούς και Μαζούκ, φύγετε από τη χώρα, δεν διαπραγματευόμαστε μαζί σας. Βάλτε το και έτσι. Και σχηματικά, ναι. Βάλτε το και σχηματικά. Φύγετε, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε μαζί σας πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Πάμε σύνοδο κορυφής. Λέμε, σταματάμε αυτή τη διαπραγμάτευση. Και βάλτε το θέμα ότι δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να περπατήσει. Και ελάτε να συμφωνήσουμε σε ένα άλλο μνημόνιο. Υπάρχει ένα θέμα, το μνημόνιο από μόνο του, μνημόνιο η έκφραση δεν λέει. Μπορεί να είναι μνημόνιο με ρήτρες ανάπτυξης, θα έλεγε κάποιος. Ελάτε όμως να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο. Ελάτε να δούμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν βγαίνει. Ναι. Το χρέος δεν μπορούμε να το αποπληρώσουμε, δεν είναι βιώσιμο. Και ελάτε να πάμε σε ένα άλλο οικονομικό πρόγραμμα. Χρέος έχει και άλλες χώρες και να ενώσουμε ή δυνατόν, θα έλεγα, τις προσπάθειες και με άλλες χώρες συντηρητικών κυβερνήσεων που επιδιώκουν μια ανάσα από αυτό τον ασφυκτικό κλοιό μνημονιακής βάσης. Δηλαδή, μπορείς να διεκδικήσεις μαζί με τις άλλες χώρες το να περάσουν τα χρήματα που ακούστε από τον μηχανισμό και το κύριε Χουντή, ακούστε με. Έστω ότι στη Σύνοδο Κορυφής λέει ο Ολάντ και η Μέρκελ, κυρί, αφήστε τα αυτά, γιατί επιχείρησε να το κάνει ο κύριος Σαμαράς να πάει σε πολιτική διαπραγμάτευση και το είπαν όχι. Όχι, βέβαια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλεγα. Καμία, η πληροφορία καμία. Σύμφωνη. Με πάει, σύμφωνη, δεν επιχείρησε, δεν επιχείρησε. Προσφορός θέσεις. Δεν επιχείρησε. Κάτι τέτοιο, με συγχωρείτε. Ακούστε με λίγο. Όχι, το λέω για να δώσω το λόγο και στους άλλους. Έστω ότι πάμε σύνοδο κορυφής και λέει Μέρκελ και Ολάντ, ξεχάστε τα αυτά, ή με την Τρόικα ή δεν έχει δώσει. Μάλιστα. Τότε γιατί μου το θέτετε εμένα αυτό το ερώτημα? Και έτσι με λίγο, διότι αυτό ήταν και το διακύβευμα των εκλογών. Υποτίθεται ότι αν στις εκλογές, μετά τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγε κύριε Ολάντ, κύριε Μέρκελ, δεν πάει άλλο. Και υποτίθεται ότι αυτοί που σήμερα κυβερνούν, και δεν κατάλαβα γιατί δεν υπάρχει κυβερνητική εντός κυβερνητική σταθερότητα, μια κυβέρνηση που στηρίζεται σε μια μεγάλη πλειονότητα. Λοιπόν, έλεγαν ότι μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε. Και κανείς δεν τους ρωτούσε, αν σας πούν στην επαναδιαπραγμάτευση, όπως μας είπανε,
Κύριε Σαμάρα, το είπε η κυρία ΟΕΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει λοιπόν σε περίπτωση όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει σε περίπτωση όχι. Πρώτα απ' όλα, αφήστε να δούμε τι θα πούμε. Μάλιστα. Αφήστε να το βάλουμε το θέμα όπως και να συνδυάσουμε τις προσπάθειες μας με άλλους σε ορισμένους επιμέρους στόχους. Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε, και τελειώνω γιατί απαντάει και σε μια ερώτηση. Μα δεν βλέπετε τι ετοιμάζουν. Ουσιαστικά σε πάνε στη χρεοκοπία, την κοινωνική και την οικονομική. Κύριε Τζαμουργκέλη. Και ένα τέτοιο δείγμα είναι και η αποχώρηση των επιχειρήσεων. Για να δώσω μια απάντηση. Τέτοιο δείγμα μιας ότι εδώ σκουπίδια τα ομόλογά σου. Γίνονται δύσκολα τα πράγματα. Πού πάει. Ναι, κύριε Τζαμουργκέλη. Φοβάμαι το πολιτικό σύστημα οικοδομεί μια πραγματικότητα πάνω στην οποία βρίσκει ρόλους και οδηγεί σε συγκρούσεις και μετά τις λύνει τις συγκρούσεις και όλα καταλήγουν. Αλλά είναι πάντα στο χώρο του μυθεύματος. Η αλήθεια των πραγμάτων είναι ότι. Και θα είμαι πολύ ψυχρός αυτά, ότι είμαστε στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι έχει θεσμικά όργανα διαλόγου. Τα θεσμικά όργανα διαλόγου, προηγουμένως ο κ. Χουντής πολύ σωστά είπε, ότι δεν πρέπει να έχουμε μια μηχανική τοποθέτηση. Αυτή θα είναι η φοβερή σύνοδος. Θα υπάρχουν πολλές σύνοδοι. Γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο διαλόγου. Άρα, εμείς ανήκουμε σε μια ενότητα, πολύ προηγμένη, δημοκρατική ενότητα χωρών, δημοκρατικών χωρών, στην οποία συζητάμε και εκεί θα συζητάμε για πολύ καιρό. Βρίσκοντας λύσεις σε πολλά προβλήματα, διαρθρωτικά, μεγάλα, μικρά. Ωραία, μπορούμε να θέσουμε προς συζήτηση αυτό που λέει ο κύριος Χουντής. Ήδη θεωρώ ότι και βέβαια πρέπει να το θέσουμε. Το θέμα είναι ότι με την ίδια λογική που λέει ο κύριος Χουντής, ότι. Και οποιοδήποτε το έχει τον κύριο Χουντή, λέει ότι μας εκβιάζουν. Να το πω κάπως προβοκατόρικα. Γιατί εκβιάζουν αυτοί εμάς και δεν εκβιάζουμε εμείς αυτούς όταν τους ζητάμε, παραδείγματος χάρη, να μας βοηθήσουν με δεδομένο ότι έχουμε φοροδιαφυγή, φοροκλέπτοντες. Ένα δημόσιο τομέας ο οποίος δεν λειτουργεί, υπηρεσίες που δεν χρειάζονται. Γιατί δεν τους εκβιάζουμε εμείς και μας εκβιάζουν αυτοί. Κοιτάξτε, να είμαστε ψυχροί και αντικειμενικοί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγές. Και εγώ ντρέπομαι σαν Έλληνας πολίτης και το εννοώ και 100%. Ντρέπομαι σαν Έλληνας πολίτης όταν εκθέτω τη χώρα μου και εκτίθεμαι και εγώ προσωπικά σε μια διαδικασία όπου ζητάω χρήματα για να χρηματοδοτήσω. Τους κλέφτες. Θέλω. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε. Δεν μπορεί να λέμε ότι η Ελλάδα σωστά λειτουργεί. Η Ελλάδα έχει κλέφτες θεσμικά κατοχυρωμένους. Και εμείς ζητάμε χρήματα και δεν κάνουμε τίποτα για να λύσουμε τους κλέφτες και ζητάμε χρήματα για να συνεχίσουμε να τους χρηματοδοτούμε λέγοντας δώστε μας και θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Ποιος λογικός άνθρωπος θα το κάνει αυτό. Αν σας το κάνει, εσάς δεν θα τα δίνετε ποτέ. Αυτοί τα που φοροδιαφεύγουν εννοώ. Και όχι μόνο αυτοί που χωροδιαφέρουν, το σύστημα έχει πρόβλημα. Το σύστημα έχει πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Έχετε εσείς εμπιστοσύνη. Ο Έλληνας πολίτης έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και είναι μέσα όλα τα κόμματα. Ποιος ξέρει ότι αν δεν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει και δεν θα εκφράσει όλους αυτούς οι οποίοι μας έφεραν μέχρι εδώ, όχι σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, σε επίπεδο συνδικαλιστικής ηγεσίας, σε επίπεδο ηγεσίας γραφειοκρατίας, σε επίπεδο ηγεσίας των διαφόρων μουλοχτών, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι κλειδιά για να σου ανοίξουν τις δουλειές με το δημόσιο. Διαχρονικά. Που υπηρέτησαν και και βλέπουμε όσο αλλάζουν αυτοί οι κόμματα και χώρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και βέβαια είναι αυτό το πρόβλημα. Όχι πως δεν έχουμε προβλήματα, με συγχωρείτε. Αυτό είναι, κύριε Αλλά πρόβλημα. Αν απομονώνουμε αυτό και δεν βλέπουμε Όχι. το γενικότερο πλαίσιο Όχι που γενικότερο δημιουργεί που τα προβλήματα αυτά, μένουν αναπάντητα ορισμένα ερωτήματα και ισχυρισμοί, διότι καταλαβαίνω τι λέτε. Λέτε, δημόσιο. Σας ερωτώ. Έχουμε μεγαλύτερο δημόσιο κατά μέσο όρο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι ο αριθμός. Ποιος είναι ο αριθμός του δημοσίου. Η αποτελεσματικότητα δεν μετράει. Συμφωνώ. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το ερώτημα και τι. Ξανά μου λέτε, ξοδεύω 100 και παίρνω ένα τσάκι. Όχι, όχι. Ξοδεύω 100 και παίρνω ένα κιλοκρέα. Οι περιγραφές μπορεί να τις δεχτεί κανείς, αλλά το ερώτημα και το πού μπαίνει το κόμμα και πού μπαίνει η Ανατολία σε αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι ο άλλος δημιουργείται εντύπωση ότι έχει ένα διωγγωμένο δημόσιο κτλ. Μα είναι διωγγωμένο δημόσιο. Αριθμητικά, ποσοτικά δεν είναι. Όχι, έχετε άλλο. Όχι, τώρα, πείτε μου τον αριθμό λοιπόν. Μα τον αριθμό που βγήκε. Ωραία, μέσα... να σας πω εγώ την εμπειρία. Πείτε μου εσείς την εμπειρία σας. Πάτε σε μια δημόσια υπηρεσία. Δουλεύουν όλοι όταν μπείτε μέσα. Στην εφορία όταν μπείτε, όλοι πάλι δουλεύουν. Θα συμφωνήσουμε στο ερώτημα να το βάλουμε αν είναι αποτελεσματικό. Εκεί ναι. Εκεί να συμφωνήσουμε. Τι μετράει σε μια οικονομία. Όχι, γιατί αν πεις ότι είναι διωγγωμένος, πας στην ολομέτωπη επιδεχτήριο που γίνεται χωρίς και ζητάμε απολύσεις 150.000 και ούτω καθεξής ως λύση του προβλήματος. Και σας λέω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Το πρόβλημα είναι να είναι αποτελεσματικός, να λειτουργεί αποτελεσματικά, ναι, να το συζητήσουμε. Αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα. Δεν έχουμε περισσότερο αριθμητικά διοντικουμένο δημόσιο τομέα από τις άλλες χώρες, οι οποίες τον προφυλάσσουν, ακόμα και η Γερμανία, που κάνουν ότι είναι της ελεύθερης οικονομίας και του ιδιωτικού τομέα. Και δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, εκεί το κύριο πρόβλημα. Αλλά όχι, μην κρύβεται, έτσι, μην κρύβεται πίσω από τα ποσοτικά μεγέθη ένα πολύ μεγάλο σημαντικό που είναι η ποιότητα. Παραδείγματος χάρη, συγγνώμη, να σας το πω απλά. Στη Γαλλία, όλοι οι διδάσκαλοι πληρώνονται από το δημόσιο, ακόμα και των ιδιωτικών σχολείων. Ποια σχέση έχει αυτό με την ελληνική πραγματικότητα? Άμα μου συγκρίνεται αυτά τα δύο πράγματα, χάνεται το εξής. Είναι προσφυλές το θέμα. Αν για μια αμυχή πα και κάνει εγχείρηση, τότε φταίει το σύστημα. Ναι, είναι προσφυλές. Είναι όντως στόχος να επαναφέρω γενικό. Για να περάσουμε στον ιδιωτικό τομέα. Κάντε λάθος στο κόμμα, συγγνώμη σας το λέω. Κάντε λάθος γιατί ταυτίζεστε με όλο αυτό το κρατικοδίαιτο σύστημα και είναι κρίμα για ένα κόμμα που έρχεται από την αριστερά να ταυτίζεστε. Μα αλλά γιατί ταυτίζεστε μαζί του? Ταυτίζεστε με αυτά που λέτε. Έχετε γίνει εκφραστή με αυτά που λέτε. Όλων των κρατικοδίαιτων συμφερόντων που έχουν υπερασπιστεί στο δημόσιο και καταπιέζουν τον ελληνικό λαό. Τον καταπιέζουν τον ελληνικό λαό. Όχι. Υπερασπιστούμε. Όταν δεν δουλεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μεταξύ 11 και 1. Εσεί τι έχετε να μου πείτε γι' αυτό? Επειδή λέει έχουν μειωθεί οι μισθοί τους, γι' αυτό προσαρμόσαν την παραγωγικότητά τους. Γιατί δεν γίνεται αυτό, δεν εισπράττεται? Γιατί δεν γίνεται στο ιδιωτικό τομέα, κύριε Χουδή? Γιατί δεν γίνεται στο ιδιωτικό τομέα? Στο ιδιωτικό τομέα θα χάσει τη δουλειά του. Στο δημόσιο τομέα όμως, επειδή είναι εξασφαλισμένος, απλά κατεβάζει την ώρα που πάει ο κόσμος. Την ώρα που πάει ο κόσμος. Είναι σωστά πράγματα αυτά? Είσαστε σε αυτή τη λογική. Μα είμαι ένας απλός πολίτης, δεν είμαι σε καμιά λογική. Όχι. Εδώ υπάρχουν δύο σχολές, θα το πω έτσι. Σχολές, λέω, θεωρητικές και οικονομικές. Δεν είναι, δεν λέω τώρα δυσφημιστικά. Όχι. Είναι της μόδας τώρα να πούμε ότι ο δημόσιος τομέας στην οικονομία, στο ένα, στο άλλο, είναι ο αμαρτωλός, ο διεφθαρμένος κτλ. Ή ο ποσοτικά κτλ. Και επομένως να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Επί της αρχής. Δεν έχει διαφθορά η Ελλάδα. Σας απαντώ. Δεν έχει διαφθορά η Ελλάδα. Επί της αρχής. Απαντήστε σε αυτό. Σας απαντώ. Επί της αρχής δεν είμαστε της γραμμής ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι. Δεν ζητάω κάτι τέτοιο, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, δεν είπα σε μένα αυτό. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δημιουργεί αυτό το πλαίσιο. Ζητάω, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ δεν αδικείτε. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα? Υπάρχει. Υπάρχει κακό δημόσιο στο μέλλον? Υπάρχει και διαφθορά και στην Ευρώπη και στη Γερμανία. Είστε εναντίον? Εναντίον, βεβαίω. Στη Γερμανία δεν υπάρχει διαφθορά. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό? Στη Γερμανία δεν υπάρχει διαφθορά. Θα δεσμευτείτε για αυτό το πράγμα? Βεβαίω. Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτό που κάνουμε τώρα. Ακούστε τώρα μια κουβέντα. Ακούστε, μα θα τους απολύσετε. Ακούστε τώρα. Θα συνενέστε στην απόλυση των διεφθαρμένων. Ακούστε τώρα. Ή θα βάλουν τα συνδικάτα να κάτσουν πάλι και να πούνε ότι απαγορεύονται απολύσεις? Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Τώρα έχετε πιαστεί από μια πλευρά πώς η κυβέρνηση θέλει να περάσει τις απολύσεις στο δημόσιο και λέει διεφθαρμένοι και δεν τα λοιπά. Ακούστε τώρα. Αυτούς που περνάνε από διαδικασίες και βρίσκονται και έχουν παρανομήσει. Και είναι ακόμα στο δημόσιο. Οι γιατροί οι οποίοι έχουν δώσει διάφορες άδειες και είναι ακόμα και στη δουλειά. Αυτοί οι οποίοι έχουν κλέψει και είναι ακόμα στη δουλειά. Δεν έχω δει κανένα θέμα. Αυτούς φοροδιαφέρουν κτλ. Εκεί θα λυθεί το πρόβλημα. Εγώ σας λέω. Εγώ λέω πως λέω. Είναι μεγάλο σας πρόβλημα. Σας απαντώ λοιπόν. Έχω τον κλέφτη υπάλληλο και τον διώξω. Δεν θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Να αφήσουμε τον κύριο Χουντή γιατί θέλω να πάω στον κύριο Αργυρό. Μία κουβέντα μόνο θα πω. Πρώτον, για το της διαφθοράς δεν μπορούν ορισμένοι, εγώ υπάρχει διαφθορά και να την χτυπήσουμε. Να μας κουνούν το δάχτυλο όταν έχουν διαφθείρει όλη την Ευρώπη, Ζήμενς και τα λοιπά. Θέμα που δεν ετέθη κατά τη ζητάω εσείς να κουνήσετε το δάχτυλο. Το όχι αυτοί σε εσάς. Κάντε το λάθος και αντί να κουνήσετε εσείς το δάχτυλο, έχετε φτάσει σε σημείο να σας κουνάνε αυτοί το δάχτυλο. Γιατί δυστυχώς έχετε ταυτιστεί. Αποταυτιστείτε. Ξεφύγετε. Δεν πρέπει να το κάνετε. Δώστε μου ευκαιρία να σας πω ότι δεν το κάνετε. Και το δεύτερο. Πείτε μου λοιπόν. Τότε, αφού ο δημόσιος τομέας πρέπει να. Γιατί πήγαμε σε περικοπές στον ιδιωτικό τομέα 22% του μισθού, 32% αν είσαι νέος, και σε τι βοηθάει αυτό στην αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους? Ή είναι μια επίθεση στα δικαιώματα και στις αμοιβές των εργαζομένων, είτε είναι του δημοσίου είτε είναι του ιδιωτικού? Θα συμφωνήσω μαζί σας αυτό το θέμα. Δεν έχω λοιπόν, πρόβλημα. Λοιπόν, όχι, τι σχέση έχει με αυτό? Να ζητήσω από τον κύριο Αργυρού για να φέρω πάλι τη συζήτηση, κύριε Χουντή. Να φέρω πάλι τη συζήτηση στο θέμα των μέτρων και να ρωτήσω, κύριε Αργυρού, να μιλήσουμε λιγάκι για αυτή τη διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τη γνώμη σας, βεβαίως, αν θέλετε να σχολιάσετε και ό,τι έχει υποθεί μέχρι τώρα στην εκπομπή, αλλά και τη γνώμη σας, εάν τη δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να βάλει, επειδή ακούει ο κόσμος το τι ζητάει η Τρόικα από τα διάφορα υπουργεία, από το εσωτερικό, από το εργασίας. Θέλω να μου πείτε αν μπορεί αυτή τη στιγμή, έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να βάλει κόκκινη γραμμή και να πει μέχρι εδώ, δεν υποχωρώ σε αυτά που ζητάτε και να κάνει αυτό που λέει ο κύριος Χουντής, να πάει στις Βρυξέλλες και να πει ελάτε εδώ, αυτό είναι ένα αποτυχημένο πρόγραμμα, ελάτε να φτιάξουμε κάτι άλλο.
Σε βάση αρχής όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό και θα ήταν και λάθος να το κάνει αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Και ακούσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Χουντή που κάνατε παρελειμμένα την ερώτηση ποιος είναι ο άλλος δρόμος και δεν απάντησε στην ερώτηση. Κατά συμφέρον, επί της αρχής δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Επιμέρους ζητήματα, παραδείγματος χάρη, πού ακριβώς θα πέφτουν οι περικοπές, αν θα προστατευτούν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, ναι, νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει κάποιο περιθώριο. Όπως επίσης υπάρχει και περιθώριο διαπραγμάτευσης σε ό,τι αφορά την ταχύτητα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Παραδείγματος χάρη, θα πάρουμε τα 2 χρόνια επιμήκυνση ή όχι. Αλλά επί της ουσίας αυτό είναι περισσότερο πολιτικό ζήτημα. Έχει να κάνει δηλαδή με το κατά πόσο η Γερμανία και οι άλλες χώρες του Βορρά θέλουν να δώσουν στη δική τους κοινή γνώμη το σήμα ότι βοηθάμε την Ελλάδα ακόμα παραπάνω. Επί της οικονομικής αρχής δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά εάν θα κάνουμε περικοπές τώρα 10 ή 12 ή αν θα κάνουμε 9 ή 8. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν, ίσως με μεγαλύτερη ταχύτητα, ίσως με μικρότερη ταχύτητα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ανάπτυξης, θα πω 2 πράγματα. Ναι, είναι απαραίτητη η δημοσιονομική προσαρμογή. Πολύ βασικό, κατά τη γνώμη μου, είναι το ζήτημα της αβεβαιότητας, το επισήμανα και προηγουμένως. Επίσης, για να έχουμε επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, είναι απαραίτητο το να επανακεφαλοποιηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Η απάντηση του κ. Κουντή σε αυτό το ζήτημα με άφησε άφωνο. Πώς ακριβώς θα υπάρξει ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία, όταν οι ελληνικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται μέσα από τις τράπεζες. Είναι βασικό να πάνε τα χρήματα στις τράπεζες. Αλλά πιο μακροχρόνια, και σε ό,τι αφορά το θέμα της πιο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, η ιστορική εμπειρία είναι ξεκάθαρη. Οι χώρες οι οποίες καταφέρνουν να έχουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη είναι οι χώρες οι οποίες εμπιστεύτηκαν τις δυνάμεις της αγοράς, του ελεύθερου εμπορίου και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Δέστε πρώην ανατολικές χώρες όπως η Κίνα, όπως το Βιετνάμ, πότε ακριβώς ξεκίνησαν να έχουν την οικονομική ανάπτυξη την οποία έχουν τώρα. Χώρες όπως η Ινδία, όταν είχαν σοσιαλιστικά πειράματα όπως αυτά τα οποία ευαγγελίζει ο κ. Κουντής, βρισκόντουσαν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σήμερα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Γιατί εμπιστεύονται τις δυνάμεις του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς. Mm. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα και αυτό προσδοκώ να γίνει στο μέλλον. Οι επιχειρήσεις γιατί φεύγουν από την Ελλάδα? Πολλές επιχειρήσεις έχουν δηλώσει ότι θα περάσουν εκτός συνόρων. Έχει να κάνει άμεσα με το θέμα της κεφαλοποίησης των τραπεζών. Δεν μπορούν να δανειστούν στην Ελλάδα χρήματα. Και επειδή δεν μπορούν να δανειστούν στην Ελλάδα χρήματα γιατί έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, όσες μπορούν πηγαίνουν σε χώρες που δεν υπάρχει ο επωνομαζόμενος ελληνικός κίνδυνος. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με το ζήτημα της ρευστότητας. Το οποίο βεβαίως θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να διαπραγματευτεί η ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια μιας συνολικής ευρωπαϊκής λύσης, να πάρουν αυτά τα 50 δις μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και όχι μέσα από τον Άρα και υπάρχει άλλη πολιτική και είναι αυτή. Να ζητήσω γι' αυτό ένα σχόλιο από τον κύριο Κνάπ. Γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα επανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις. Αλλά και ένα σχόλιο από τον κύριο Κνάπ. Είμαστε στο κεφάλαιο εναλλακτικές λύσεις, κύριε Κνάπ. Αυτό είναι το δύσκολο κεφάλαιο, ασφαλώς. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ένα κράτος δεν μπορεί να ζήσει από τους φόρους που θα πληρώσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι η λογική, σαν να λέω, πίνω πολλές μπύρες και ζω από την επιστροφή των μπουκαλιών. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να συντηρηθούν και να δημιουργηθούν και καινούριες. Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να έχουμε μια πολιτική στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ως προς το δημόσιο. Ήθελα να πω το εξής, ότι πολλές φορές λέμε να γίνουν λιγότεροι, να γίνουν λιγότεροι. Αυτό δεν έχει νόημα όσο έχουμε ακόμα τις παλιές διαδικασίες. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία πρέπει να ξεκινήσει από τις διαδικασίες. Λέτε ότι οι διαδικασίες πρέπει να αναμορφωθούν, να γίνουν απλούστερες. Και μετά είναι το θέμα των. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν. Απλώς δουλεύουν όχι παραγωγικά. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος της συζήτησης για την οικονομία. Επειδή έκανα λάθος πριν από τις διαφημίσεις, είπα το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τη συζήτηση για την οικονομία, γιατί σε λίγο θα ακολουθήσει συζήτηση για την ακρίβεια με καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Και να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Κνάπ και να του ζητήσω και συγγνώμη, γιατί σας διέκοψα λίγο άκομψα. Αλλά ξέρετε, οι τηλεοπτικοί κανόνες είναι λίγο άχαροι και εμείς βρισκόμαστε σε ακόμη πιο δύσκολη θέση όταν αναγκαζόμαστε έτσι κάποιον να το διακόψουμε απότομα για να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Κνάπ. Και ό,τι αρχίσατε να λέτε, κάτι που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης, το θέμα του δημοσίου. Ναι,
Αυτό που ήθελα να πω είναι αυτό ακριβώς, ότι κατά μέρα πρέπει καταρχάς να δούμε ποιες είναι οι διαδικασίες γραφειοκρατικές και αυτές που πιθανώς περισσεύουν, που θα μπορούσαν να απλοποιηθούν, και έπειτα είναι νομίζω η φάση να δούμε πόσους ανθρώπους χρειάζεται ακριβώς το δημόσιο, και μετά πρέπει ασφαλώς να υπάρξουν τρόποι μείωσης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι πλέον ένα θέμα εσωτερικό, στο οποίο δεν θέλω να ανακατευτώ. Πάντως, ναι, σαφώς, και το σεβόμαστε. Πάντως, στην αρχή όταν σας ρώτησα για εναλλακτικές λύσεις, καλά κάνατε εσείς και απαντήσατε για το θέμα της ανάπτυξης. Εγώ εννοούσα εναλλακτική λύση πέραν της συμφωνίας με την Τρόικα και της συνέχισης της χρηματοδότησης από Ευρωπαίους και Ταμείο. Εντάξει. Η συνέχιση της χρηματοδότησης έχει συνδεθεί με, με το θέμα των μεταρρυθμίσεων. Αυτό λέω, υπάρχει άλλο εναλλακτική λύση για την Ελλάδα? Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, φαντάζομαι, έτσι, να μην κρυβόμαστε. Αυτό ρωτούν όλοι. Ότι υπάρχει άλλη λύση για την Ελλάδα, ή σώνει και καλά, πάση θυσία πρέπει να συμφωνήσει με την Τρόικα, αλλιώς θα καταστραφεί? Πρέπει μάλλον να δούμε και λίγο επιμέρους ακριβώς ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Αυτό που βλέπω στη Γερμανία πολλές φορές, ότι μιλάνε όλοι για τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες οφείλει η Ελλάδα κλπ. Ναι. Χωρίς πολλές φορές αυτοί που το αναφέρουν να έχουν σαφή άποψη και γνώση τι ακριβώς, ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Και οι μεταρρυθμίσεις καμιά φορά δείχνουν έτσι σαν να είναι λίγο ανακατεμένες πράγματα πρώτης κατηγορίας, ανακατεμένες με πράγματα δεύτερης, τρίτης και τέταρτης σειράς. Χάνεται η ουσία. Ναι, πιστεύω ότι και εκεί ακόμα πρέπει να γίνει μια μεταρρύθμιση των μεταρρυθμίσεων κατά κάποιο τρόπο. Με την έννοια για να μπορέσουν και οι Έλληνες να τις υιοθετήσουν, να τις αγαπήσουν. Δηλαδή για να καταλάβουν ότι γίνονται για αυτούς και όχι για κάποιους άλλους που επιβάλλονται από κάτι. Είναι ένας δρόμος. Είναι αυτό που λέμε το ownership της διαδικασίας, το οποίο δυστυχώς ο κόσμος πιστεύει ότι αυτά τα πράγματα γίνονται για κάποιους άλλους. Ξέρετε, κύριε Κνάπο, όμως, γιατί έγινε γι' αυτό? Γιατί όλες οι μεταρρυθμίσεις περιορίστηκαν στα εργασιακά και στον κόψιμο των μισθών και δεν προχώρησε τίποτα άλλο. Και ο κόσμος έχει συνδέσει τη λέξη μεταρρύθμιση με το κόψιμο του μισθού και το κόψιμο της σύνταξης και τίποτα άλλο. Γι' αυτό όταν ακούει μεταρρύθμιση, σου λέει έρχεται και άλλο κόψιμο των μισθών. Συντελούν και άθελα τους, μάλλον κάποιοι συμπατριώτες δικοί μου και άλλοι, που χαρακτηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις ως αντάλλαγμα για την βοήθεια. Και βέβαια ο κόσμος απλώς θα λέει, εντάξει, αντάλλαγμα είναι, άρα συμφέρει αυτούς, δεν συμφέρει Και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο επικοινωνιακό πρόβλημα. Έχουμε λίγο χρόνο και θα ήθελα ένα καταλλακτικό σχόλιο, έτσι από 1-2 λεπτά στον καθένα. Κύριε Χοντή, εάν θέλετε να μου πείτε και για αυτό που λέει ο κύριος Αλαβάνος, ο πρώην πρόεδρος του συνασπισμού, ότι πρέπει να έχουμε και ένα δεύτερο σχέδιο για έξοδο από το ευρώ. Μάλιστα. Ανακεφαλαιώνοντας λίγο τις απόψεις μου και απαντώντας ομολογώ κυρίως στον κύριο Αργύρου. Γιατί το θέτω σου επίτηδες, γιατί η κριτική που δέχεστε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις πολιτικές του θα οδηγήσει τη χώρα εκτός ευρώ. Γι' αυτό άλλο, λέω. Ναι, εκεί είναι μπαίνω κατευθείαν. Είναι μια διλημματική, εκβιαστική, μη υπαρκτή, ας το πούμε, αντίθεση που πάνε να δημιουργήσουν. Άλλωστε, αποδείχθηκε ότι αποδεικνύεται ή θα αποδειχθεί ότι με αυτές και με αυτές τις πολιτικές πάμε προς οικονομική, ας το πούμε. Δεν συμφωνείτε με τον κύριο Αλαβάνο που λέει ότι πρέπει να υπάρχει σχέδιο εξόδου από το ευρώ? Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της χώρας. Αρχίζω εγώ και σας λέω αυτό. Να έχουμε ένα σχέδιο. Στοιχεία αυτού του σχεδίου πρέπει να είναι πώς φτάσαμε στην κρίση. Οι παιάνες του κυρίου Αργυρού στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο πριν, προσπαθώντας να μου απαντήσει, δεν εξηγούν στο ερώτημα πώς φτάσαμε τότε στην κρίση. Ποιος φταίει για την κρίση? Ο διεφθαρμένος Έλληνας? Μα είχαμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκίνησε από τις τράπεζες. Επομένως δεν απαντάει ότι είναι η εθνική ιδιομορφία, η ελληνική ιδιομορφία κτλ. Κάτι δεν πήγαινε καλά, και επειδή τον βλέπω τον κύριο Αργυρού, αξιότιμη κυρία καθηγητά, κάτι δεν πήγαινε καλά σε αυτό το μοντέλο. Και ξέρετε ότι υπάρχει μια αναζήτηση που φτάνει όμως σε ορισμένα όρια. Η αιμονή στην εφαρμογή του με πιο σκληρούς όρους που γίνεται αυτό, δεν θα μας βγάλει. Όχι μόνο από την κρίση, θα μας οδηγήσει. Δεύτερη, αυτό που χρειάζεται να γίνει, και μιλώ πρακτικά, πολιτικά, να διεκδικηθεί, είναι η διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ιδάλλως δεν θα βγει από αυτό το φαύλο κύκλο
το κομμάτι της Ευρώπης που βρίσκεται σε μνημονιακή. Mm. Τρίτη απάντηση για τον κύριο Αργυρού, για να μην νομίζετε ότι έχουμε τρελαθεί, και δεν καταλαβαίνω. Δεν είπε κανένας να μην δοθούν χρήματα στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Αλλά και γιατί δεν είναι μεταρρύθμιση, απαντώ και στη γενική θεωρία των μεταρρυθμίσεων, να οι τράπεζες να είναι κάτω από κοινωνικό έλεγχο, ούτως ώστε να διοχετεύουν και χωρίς ψηλά πόρτα τα χρήματα στην οικονομία. Στοιχεία λοιπόν του προγράμματος, ενός προγράμματος διαφορετικού, ανορθωτικού, δύσκολου, δεν λέω ότι θα γίνει μια μέρα στην άλλη, διεκδικητικό σε κάθε περίπτωση, ενδεχομένως ελπιδοφόρου, διότι το άλλο δεν δίνει ελπίδα, είναι αυτά που προσπάθησα να σας πω. Κύριε Αργύρου, ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι, η άποψή μου είναι ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας δύσκολης πορείας, αλλά αυτή είναι η πορεία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Πολύ σωστά το είπε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Δεν έχει να κάνει με τη Γερμανία, έχει να κάνει με τα οικονομικά. Αυτές τις αλλαγές πρέπει να τις κάνουμε για εμάς. Έχουν συμβεί και αλλού και πέτυχαν. Να υπενθυμίσω το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας στις αρχές της δεκαετίας του 80, το παράδειγμα του Καναδά στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και με λίγο, και με λίγο ακόμη κούρεμα στο χρέος, για να γίνουν τα πράγματα πιο βιώσιμα, όπως μας λένε. Ασφαλώς το κούρεμα στο χρέος θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και η πρόβλεψή μου είναι ότι θα συμβεί, αλλά δεν θα συμβεί με εκβιαστικές λογικές ή μας το κουρεύεται το χρέος ή δημιουργούμε στον πρόβλημα. Θα συμβεί κατόπιν. Μάλιστα. Τόσο ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να πάει πιο γρήγορα στην ανάπτυξη. Μάλιστα. Κύριε Τσαμουργκέλη. Εντάξει, το είπαμε όλοι, ζούμε σε μια κρίση. Η κρίση είναι και ευρωπαϊκή και παγκόσμια, κυρίως ευρωπαϊκή και ελληνική. Στην κρίση αλλάζουν πράγματα. Σίγουρα η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να έρθει με συγκρούσεις. Εάν έρθει με συγκρούσεις, κάποιος θα βρεθεί απ' έξω. Είναι συγκρουσιακές λογικές να λέμε και ενοικοποίηση του τραπεζικού τομέα ή περιορισμός της κίνησης κεφαλαίων, γιατί θα βρεθούμε έξω από την Ευρώπη. Αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει είναι να σχεδιάσουμε μια Ευρώπη. Η Αγγλία που λέει έξω από το ευρώ, γιατί δεν την βγάζουμε από την Ευρωπαϊκή Αυτό το οποίο χρειάζεται, αυτό και άλλο αυτό που λέτε για κοινωνικοποίηση, για κατοικοποίηση των τραπεζών. Κατοικοποίηση των τραπεζών και να το ξέρετε σημαίνει έξω από την Ευρώπη. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι εμείς σαν χώρα πρέπει να βρεθούμε μετά την κρίση με μια άλλη χώρα, με μια άλλη Ελλάδα, με ένα άλλο πολιτικό σύστημα, με θεσμικά αντερίσματα που θα ενισχύουν τη δημοκρατία, που θα κατατροπώνουν τα πελατειακά συστήματα και μια άλλη οικονομία. Μια οικονομία που θα στηρίζεται σε ένα σωστό κράτος, μικρό και αποτελεσματικότατο, και κυρίως θα στηρίζονται σε μια άλλη οργάνωση των αγορών με ελευθερία κίνησης, με ελευθερία ανάδειξης επιχειρηματικότητας. Καταλύτης σε αυτό είναι το τραπεζικό σύστημα. Αυτό που πάει να γίνει τώρα, τρέχουσα κυβέρνηση και την Τρόικα, είναι λάθος, τραγικό. Θα βρεθεί η χώρα με τρεις μεγάλες τράπεζες, την ώρα που όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες, αντίστοιχου μεγέθους με τη δικιά μας, έχουν 150, το Βέλγιο, 300 η Φιλανδία. Αυτό το λάθος στο σύστημα το τραπεζικό θα επηρεάσει όλο το οικονομικό επικοδόμημα. Πρέπει να διορθωθεί. Θα αποκλείσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη χρηματοδότηση. Οι τοπικές τράπεζες, οι ιδιωτικές τοπικές τράπεζες, να αναπτυχθούν, να αλλάξει το σύστημα. Σας ευχαριστώ όλους πολύ, κύριε Αργυρού και ΚΝΑΠ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χουντή, κύριε Τσαμουργκέλη. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε το θέμα της ακρίβειας. Λοιπόν, για το θέμα της ακρίβειας θα συζητήσουμε τώρα, για το πώς δηλαδή τα χρόνια αυτά της ύφεσης, της δύσκολης δημοσιονομικής προσαρμογής, την ώρα που τα εισοδήματα καταραίουν, οι τιμές παραμένουν σταθερές ή μάλλον μπορεί να ήταν και καλό να ήταν σταθερές, μάλλον αυξάνονται κιόλας σύμφωνα με τα στοιχεία τουλάχιστον που μας δίνουν οι υπηρεσίες του κράτους. Μαζί μας εδώ στο στούντιο για να το συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα είναι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θανάσης Κορδάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Η κυρία Γιάννα Καρανδινάκη είναι πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΕΣΕ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Αντώνης Μακρύς, ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων. Καλημέρα σας, κύριε Μακρύ. Καλημέρα. Και ο Νεκτάριος Νότης, ο συνάδελφός μου, ο αρσυντάκτης του 24H.gr. Μας βοηθάει πάντοτε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα με το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες του και τις επισημάνσεις του. Λοιπόν, νιώθω την ηθική υποχρέωση να πω τα θετικά, που είναι ότι ο κύριος Κορδάς είναι από τα κυβερνητικά στελέχη που έρχεται χωρίς ατζέντα. Πάντοτε στην εκπομπή. Δεν θέτει προαπαιτούμενα, έρχεται με ανοιχτά όλα τα θέματα. Ρωτήστε με, σαν να λέει ό,τι θέλετε, και θα το ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε και με τα δικά σας μηνύματα. Και το δεύτερο, ότι έρχεται επίσης σε δύσκολους πάντοτε καιρούς. Στους εύκολους καιρούς και εμείς τον αφήνουμε στην ησυχία του. Στους δύσκολους καιρούς πάντοτε ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω. Εδώ τελειώνουν τα θετικά, κύριε Σκορδά. Εδώ τελειώνουν τα θετικά. Όλη την υπόλοιπη ώρα θα μιλάμε για τα αρνητικά, έτσι. Και το πρώτο θέμα είναι, επειδή έχουμε πολλά ερωτήματα και για τα λιγμένα και για το πετρέλαιο θέρμανσης, για πολλά θέματα, αλλά το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω
είναι για τη γενική εικόνα που υπάρχει σχετικά με τις τιμές, σχετικά με την ακρίβεια. Εάν είστε ικανοποιημένοι στο Υπουργείο, εάν μου πείτε ναι, σταματάει η συζήτηση εδώ. Εάν μου πείτε όχι, πρέπει να βγείτε και να εξηγήσετε στον κόσμο γιατί χάνει εισόδημα και δεν βλέπει τις τιμές να πέφτουν. Με πολύ απλό κατανοητό τρόπο. Πρέπει να το εξηγήσετε κάποια στιγμή. Καταρχήν θα συμφωνήσουμε, όχι επειδή δεν θέλουμε να τελειώσει εδώ η κουβέντα, ότι πράγματι η χώρα είναι ακριβή. Αυτό όμως είναι άλλη τάξη ζήτημα με το αν οι τιμές ανεβαίνουν ή πέφτουν. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν θέλουμε να βάλουμε το σωστό πλαίσιο του προβλήματος, θα λέγαμε ότι οι τιμές δεν πέφτουν όσο πέφτουν οι μισθοί και εξακολουθούμε να είμαστε πολύ υψηλά στην κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει για πολλούς λόγους. Αν τους κατηγοριοποιήσουμε, θα μπορούσα να πω ότι η μία πλευρά είναι τα προβλήματα που έχουμε σαν αγορά, οι παθογένειες, οι αθέμητες πρακτικές, τα ολιγοπόλια, τα καρτέλ, οι ενδομηλικές τιμολογήσεις. Είναι μία σειρά από προβλήματα που δεν μας αφήνουν να πάμε εκεί που θα έπρεπε. Η δεύτερη ομάδα προβλημάτων έχει να κάνει με αντικειμενικές συνθήκες. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, αν θέλετε, μία αγορά με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που έχει η χώρα, δηλαδή νησιωτικότητα, ορεινό όγκο, μικρές κοινότητες, με το πώς λειτουργεί μια αγορά στην κεντρική Ευρώπη, που η εφοδιαστική αλυσίδα δουλεύει με πολύ χαμηλότερο κόστος λόγω των σιδηροδρόμων και το ότι όλα είναι σε πολύ μικρές ακτίνες και που βεβαίως εκεί η κοινωνική ζωή είναι οργανωμένη σε πόλεις πολύ μεγαλύτερου μεγέθους από ό,τι ελληνικές, άρα λειτουργούν καλύτερα τα ζητήματα του ανταγωνισμού. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες. Τώρα, αν πάμε και σε επιμέρους αγορές να δούμε τι γίνεται, θα πούμε ότι σε πάρα πολλά πράγματα που έχουμε προβλήματα οφείλεται στις υψηλές τιμές παραγωγού και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε. Είναι γιατί κερδίζει περισσότερα ο Έλληνας παραγωγός? Θα έλεγα όχι. Είναι γιατί έχει μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Είτε γιατί είναι μικρές οι μονάδες του, είτε γιατί δεν έχει κάνει επενδύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία και γενικά έχει διαμορφώσει ένα υψηλό κόστος παραγωγής. Αφού πάρω το πρώτο σχόλιο από όλους, θα επανέλθω. Γιατί, κύριε Υπουργέ, μας κάνατε τις επισημάνσεις, οι οποίες γίνονται όλα τα τελευταία χρόνια. Και για το θέμα με τις παθογένειες και για το πώς είναι οργανωμένο το κράτος. Δεν μας είπατε όμως, γιατί όλα αυτά τα γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά παραμένουν τα προβλήματα. Ναι, αν μπορώ να τα πω. Να πάρω ένα σχόλιο και από τους υπόλοιπους. Κυρία Καραντινάκη, τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, να ξεκινήσω λίγο από το τέλος, από την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού. Όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Τελευταία είδαμε την αντιμεταρρύθμιση που δόθηκαν αγροτικά τεμάχια 10 στρεμάτων σε νέους παραγωγούς για νέα προϊόντα. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αντί το Υπουργείο το συγκεκριμένο να συλλογικοποιήσει αυτή την προσπάθεια για να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή, για να μπορούμε πραγματικά και να καλύψουμε την εγχώρια αγορά, αλλά και ενδεχομένως να εξάγουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο για τη μαύρη, γιατί εκεί πραγματικά τα λεφτά που παίρνουν από τον παραγωγό και οι μεταπράτες, οι μεσάζοντες είναι μαύρα. Και πώς μπορούμε αυτό πραγματικά να δώσουμε μια λύση. Μπορούμε λοιπόν να κατηγοριοποιήσουμε τα αγροτικά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα, να υπαχθούν και αυτά στο καθεστώς ΦΠΑ, να καταργηθεί το 5% της επιστροφής. Έχετε περάσει ήδη στις λύσεις, αλλά ξέρετε, θα ήθελα να σας ρωτήσω τη γενική εικόνα που έχετε εσείς για τις τιμές που επικρατούν, εάν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο προσαρμογής ή απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, έχουμε σε ελεύθερη πτώση τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη όλων των συνανθρώπων μας σήμερα, όλων των καταναλωτών. Άρα λοιπόν αυτό δεν συνάδει με τις τιμές σε καμία περίπτωση. Μπορούμε να συζητάμε μέρες εδώ για το ποιες είναι οι γενεσιουργικές αιτίες που δημιουργούν όλο αυτό το θέμα της ακρίβειας, όπως είπε ο κύριος Υπουργός. Εδώ πρέπει να πάμε σε λύσεις. Εδώ είπα και προηγουμένως σε μια κουβέντα μας στο διάλειμμα με τον Υπουργό ότι το παρατηρητήριο τιμών, το οποίο έχει το Υπουργείο κτλ., δίνει μια λύση. Είναι ένα σοβαρό εργαλείο, αλλά δεν είναι η λύση. Η επισήμανση λοιπόν που εγώ έχω να κάνω είναι ότι πραγματικά σήμερα πλήττεται όλος ο ελληνικός πληθυσμός από την ακρίβεια και θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βρούμε τις λύσεις. Πριν πάω στον κύριο Μακρύ, θα ήθελα να και το ρωτήσω για το ίδιο θέμα. Θα ήθελα να πάρουμε έτσι μια εικόνα για το πώς καταγράφει την κατάσταση η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία μέσω του δίκτυου τιμών καταναλωτή. Είναι αυτό το εργαλείο τέλος πάντων που εμπιστευόμαστε όλοι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Πάνω εκεί βασιζόμαστε για να βγάζουμε το πληθωρισμό και να βλέπουμε τη διακύμανση των τιμών σε διάφορα είδη. Θα δούμε λοιπόν σε αυτό τον δίκτυο τιμών καταναλωτή. Καταρχάς,
από τον Αύγουστο του 12 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 12. Ο Σεπτέμβριος του 12 είναι ο τελευταίος που υπάρχουν στοιχεία, γιατί ήδη τρέχει ο Οκτώβριος. Δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία για Οκτώβριο. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το μήνα υπάρχει μια αύξηση 2,5% μέσα σε ένα μήνα. Έχουν αυξηθεί τιμές σε είδη διατροφής, ένδυση, υπόδεση, γιατί τέλειωσαν εκπτώσεις, γι' αυτό αυξήθηκαν σε αυτά τα είδη. Και έχουν μειωθεί τιμές σε στέγαση, σε υπηρεσίες παροχής υγείας και σε εκπαίδευση. Τώρα άρχισαν τα σχολεία, λιγάκι τα εκπαιδευτήρια, χαμήλωσαν τα δίδακτρα και τα σχολικά είδη. Υπάρχει επίσης η σύγκριση Σεπτεμβρίου 11, Σεπτεμβρίου 12. Δηλαδή, τι κατάσταση επικρατούσε τον Σεπτέμβριο πέρσι και τι τώρα. Υπάρχει μια αύξηση επίσης 0,9%. Συγκρατήστε το 0,9%, δεν είναι μικρή. Θα σας πω αμέσως το γιατί. Αυξήθηκαν οι τιμές λοιπόν από πέρυσι σε διατροφή. Διατροφή, διατροφή κύριε Υπουργέ. Μπορώ να σας απαντήσω. Να το δούμε ολοκληρωμένα. Σε ένδυση υπόδηση, σε μεταφορές λόγω καυσίμων και μειώθηκαν οι τιμές σε αλκοολούχα ποτά, σε υγεία, την υγεία μας να έχουμε να πίνουμε δηλαδή, είναι η κατάσταση, και σε επικοινωνίες. Λέω το 0,9 είναι μικρό, γιατί εάν δούμε συνολικά από το 10 μέχρι το 11 είναι 3,1%. Συν το 0,9 πάμε στο 4%. Γι' αυτό λέω, μη μας φαίνεται μικρό το 0,9. Εδώ, μισό λεπτό όμως, μισό λεπτό. Για να λέμε χρήσιμα πράγματα. Έτσι. Εάν αφαιρέσετε ότι συμπληρώνεται τώρα το 12μηνο της αύξησης του ΦΠΑ στα είδη διατροφής και όχι ΦΠΑ μόνο. Δηλαδή. Βεβαίως, αφαιρέστε τη διαφορά των δύο μονάδων στο ΦΠΑ από το 2021. Άλλες χώρες δεν έχουν ΦΠΑ, κύριε Υπουργέ. Έχουν. Εμείς αυξήσαμε το ΦΠΑ στην Ελλάδα του Σεπτέμβριο του 2011. Άρα αυτός ο ΦΠΑ πέρασε στους καταναλωτές. Δεν τον αποφρόφησαν οι επιχειρήσεις, κύριε Μακρύ. Όχι, όλες δεν μπορούν όλες. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δουλεύουν με 1% και 1,5%, κυρίως των τροφίμων. Είναι δυνατόν να τα απορροφήσουν. Και όσοι βγαίνουν εφθαρσώς και λένε τα απορροφήσαμε, θα το δουν στο πελατολογιό τους αν το απορροφήσαν ή όχι. Σαφώς πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Όμως διέκοψα τον κύριο Υπουργό, αν μου το επιτρέπετε. Ναι, συνεχίστε. Συνεχίστε, θα επανέλθουμε στον θέλω, κύριο. Θέλω να πω κάτι. Σίγουρα η δουλειά που κάνει η στατιστική υπηρεσία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ καλή. Όμως εδώ πρέπει να σημειώσουμε και κάτι πλην αυτών που είπε ο κύριος Υπουργός, είναι ότι η στατιστική υπηρεσία δεν μπορεί να μετρήσει τις ειδικές προσφορές. Δηλαδή, αν σε ένα σούπερ μάρκετ είναι δύο προϊόντα στην τιμή του ενός ή στα δύο το ένα δώρο ή κυρίως οι προσφορές που γίνονται στα μη τρόφιμα ή μη είδη σούπερ μάρκετ που έχουν κάθε δεκαήμερα εκτόσεων, πια το δεκαήμερο των εκτόσεων έχει γίνει εμπορική πολιτική και όχι εξτραβαγκάντς πολιτική, είναι σταθερή εμπορική πολιτική. Όλα αυτά δεν μπορούν να μετρηθούν, άρα σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να βγάλεις συμπεράσματα από το δίκτυο που μαζίζεται. Εσείς κύριε Μακρύ, επειδή είστε μες στην αγορά, ζείτε στην αγορά, η εικόνα που έχετε ποια είναι, ότι έχουν προσαρμοστεί οι τιμές στο ύψος των εισοδημάτων ή ότι υπάρχει πολίτης δρόμος ή ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν πάνε παρακάτω οι τιμές. Για τον αλφαβήτα λόγο δεν μπορούν να πέσουν άλλο οι τιμές. Το εμπόριο πάει παράλληλα με τη ζωή. Άρα όσο καταραίει το οικονομικό περιβάλλον και η καθημερινότητα του καθενός μας, τόσο πρέπει να καταραίουν τιμές. Όμως στατιστικά έχει αποδειχθεί σε όλες τις χώρες που έχουν μπει σε μια τέτοια κίνηση όπως είναι η Ελλάδα σήμερα, σε μια κατηφόρα, έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία το πρώτο που προσαρμόζεται είναι οι τιμές. Διάβαζε κάποιες στρογγυλοποιήσεις στο παρελθόν και οι ασμένοντας έρχονται οι μισθοί από πίσω. Και την ώρα που κατεβαίνει το οικονομικό περιβάλλον και η τσέπη του καταναλωτή αδειάζει, προσαρμόζονται πρώτα οι μισθοί και μετά έρχονται σιγά σιγά οι τιμές. Αυτό είναι διεθνές στατιστικό μέγεθος. Εμείς δεν μπορούμε να εξαιρεθούμε αυτήν την ιστορία. Πάμε στις τιμές αυτές καθ' αυτές. Σίγουρα κανείς δεν είναι ευχαριστημένος και οι καταναλωτές κατά κύριο λόγο που υφίστανται τις συνέπειες και το Υπουργείο βέβαια κάνει προσπάθειες και προσπαθεί καταρχάς να καταλάβει και μετά να παρέμβει εκεί που του επιτρέπεται. Αλλά και εμείς, σαν εμπόριο, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, διότι και εμείς προσπαθούμε καθημερινά να μειώσουμε αυτές τις τιμές. Γιατί δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, αισθάνομαι, ότι υπάρχουν έμποροι που δεν θέλουν το φθηνότερο προϊόν στην καλύτερη ποιότητα. Τι σας εμποδίσει να κατεβάσετε κι άλλο τις τιμές? Λόγω των στρογγυλοποιήσεων αυτών, και μιλάμε για τα προϊόντα μη αγροτικά, γιατί είπε η κυρία Καρατινάκη κάποια πράγματα, θα τα συμπληρώσουμε και στην πορεία του λόγου. Ναι. Στις υπόλοιπες αγορές, επειδή κατά κύριο λόγο τα προϊόντα έρχονται από το εξωτερικό, από συνεργάτες μας από το εξωτερικό, οι του εξωτερικού συνεργάτες τραβάνε μια γραμμή και λένε: εγώ θέλω να κερδίσω 15%. Και υπάρχει μια κύμανση γύρω-γύρω. Η κύμανση τι λέει? Έχεις τη μη λιανική ψηλά, αγοράζεις χοντρική ψηλά. Αυτό είναι εμπορική πολιτική. Μην τα συγχαίουμε με τα καρτέλ. Έχεις τη μη λιανική, δηλαδή δεν μπορείς να την πας πιο ψηλά. Χαμηλή, αγοράζεις πιο χαμηλά. Και έτσι διατηρείται διεθνώς αυτό το επίπεδο που μπορεί να ζήσει μια εταιρεία. Δυστυχώς εμάς, όταν μπήκαμε στις στρογγυλοποιήσεις μετά το ευρώ, υπήρξαν αυξήσεις τιμών όπου κάποιοι κερδίσαν λεφτά σίγουρα, ο καταναλωτής δεν αντέδρασε και σήμερα ζούμε το αποτέλεσμα αυτής της γενικότερης σχέσης.
Έχουν ανέβει οι τιμές ψηλά, αλλά και οι χοντρικές που αγοράζουμε είναι πάρα πολύ ψηλά. Και σε διαπραγμάτευση που έχεις με τις εταιρείες και τις πλήρες, σας παρακαλώ πολύ, δεν μπορώ να πουλήσω. Η διαπραγμάτευση πια είναι στο επίπεδο χοντρικής, με το εξωτερικό πάντα μιλώντας. Προδιακανονισμό μετρητής και σας κάνω 0,5 έως 1,5%. Αν αυτή η διαφορά είναι 5 και 6%, θέλετε 4-5 χρόνια για προσαρμοστή. Μάλιστα. Ένα σχόλιο και από το Νεκτάριο. Σπύρο, ο κύριος Μακρύς καλά τα λέει, απλώς εκπροσωπεί ένα κλάδο ο οποίος, επιτρέψτε μου κύριε Μακρύ, δεν είναι ήδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή, ούτε τα ρούχα αυτή τη στιγμή, κάποιος θα περάσει με τα περσινά ρούχα, με τα περσινά ηλεκτρικά, με τα περσινά δεν ξέρω τι άλλο. Το πρόβλημα είναι, Σπύρο, και απευθύνομαι και σε όλους, το πρόβλημα είναι στα είδη πρώτης ανάγκης. Από τη λίστα που έβγαλε η Στατιστική Υπηρεσία με αυτή την αύξηση 0,9% σε ένα χρόνο του πληθωρισμού, ναι, έχουμε μετρήσει 9 προϊόντα πρώτης ανάγκης, γαλακτοκομικά, φρούτα, οπροκυπευτικά, ψάρια, καύσιμα, τα πάντα, που έχουν αυξηθεί από 1,6% έως και 16%. Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα. Δεν είναι και στα υπόλοιπα φυσικά, αλλά εκεί η αγορά αυτορυθμίζεται, όπως λέει, ναι, ο κ. Μακρύς μόνη της. Στα είδη πρώτης ανάγκης είναι το πρόβλημα. Κύριε... Και επίσης, επειδή ακούστηκε, ναι, και αυτό για την απορρόφηση του ΦΠΑ, εκεί θα πούμε ότι πόσο να απορροφήσει άλλο ΦΠΑ η αγορά. Ναι. Πόσο άλλο να απορροφήσει ΦΠΑ. Ναι, κύριε... Δεν αγοράζει. Υποστεί απανωτές αυτή τη ΦΠΑ. Κύριε Καραδινάκη, σύντομα θέλετε. Δεν αγοράζει ο κόσμος, ξέρετε, πλέον φρέσκο γάλα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κόσμος έχει στραφεί πλέον στο πανεπιστηριωμένο, στο αυτό που αγοράζαμε παλιά και δεν το ξαναγοράσουμε, στο ζαχαρούχο και στο κουτί. Για να κάνει οικονομία. Δηλαδή αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Μαζέψατε πολύ υλικό και παρατηρήσεις για να απαντήσετε, κύριε Σκόρδα. Θέλω να πω το εξής, ότι εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι εκεί που έχουμε υψηλά τιμές παραγωγού στα τρόφιμα, αν μιλάμε για τα είδη πρώτης ανάγκης, στα γαλακτοκομικά και στα αυγά. Σε ό,τι αφορά τα άλλα είδη διατροφής, δηλαδή κρέατα, φρούτα, λαχανικά, δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα και μάλιστα θα έλεγα στα νοπά οπωροκυπευτικά και στα φρούτα είμαστε πολύ χαμηλά και στην κατάταξη σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. 12% αυξήθηκαν, κύριε Σκορδά. 12% τα λαχανικά αυξήθηκαν Σεπτέμβριο, ναι, του 12 με Σεπτέμβριο του 11, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής. Κύριε Νότη, έχετε δίκιο όταν μετράτε τη μεταβολή Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Όχι, ξέρετε, Σεπτέμβριο με Σεπτέμβριο μετράω. Όχι, Σεπτέμβριο με Σεπτέμβριο δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Μα πώς, αφού είναι τα στοιχεία της στατιστικής το λένε. Μα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα στα νοπά Σεπτέμβριο με Σεπτέμβριο. Η εποχικότητα έχει. Άρα να κάτι κάνει... μετράει λάθος η στατιστική. Όχι, δεν μετράει η στατιστική τότε... λάθος. Θα το βρω εδώ και θα σας το πω ακριβώς πόσο είναι. Μα αυτά διαβάζω και εγώ. Δεν διαβάζω κάτι. Θα το λύσουμε αυτό. Γιατί... Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπατε και προηγουμένως, να έχουμε το γάλα, τα αυγά και το τυρί 30% ακριβότερα στην Ευρώπη. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Αλλά ναι, κοιτάξτε, γιατί... θα σας πω γιατί. Στο γάλα. Να το πάρουμε ένα-ένα. Και να είναι απολύτως κατανοητό. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Κάποιος που αγοράζει το γάλα του ή τα αυγά του, να πούμε σε αυτό το τηλεθεατή που μας το βλέπει, γιατί το αγοράζει 30% ακριβότερα από κάποιον Ευρωπαίο. Γιατί στο γάλα η μέση τιμή παραγωγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από 26 έως 29 λεπτά και στην Ελλάδα είναι από 47 έως 56. Γιατί έχει μεγαλύτερες μονάδες κτηνοτροφίας. Έχει πιο γαλακτοφόρες ράτσες ενδεχομένως εκτροφής. Έχει άλλη μονάδα. Η γαλακτοβιομηχανία, ξέρετε, δεν μπορεί να στηθεί πολύ μακριά από εκεί που είναι οι μονάδες παραγωγής, αν θέλει να είναι βιώσιμη και με χαμηλό κόστος. Είναι δηλαδή τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Και επίσης έχουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα στο γάλα, το ότι στην Ελλάδα το φρέσκο χαρακτηρίζεται για 5 μέρες, στην υπόλοιπη Ευρώπη χαρακτηρίζεται έτσι για 9. Αυτό σημαίνει αυτό ότι. Αυτό όμως πρέπει... δεν είναι παιδιότητα του καταναλωτή, όχι, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, γιατί δεν θέλω να σας διακόψω. Να το διακόπτουμε, κύριε Καραδινάκη. Είναι... Ο κόσμος το βιώνει και μην βάζουμε τη μικρή αγορά πάντα για να αιτιολογούμε την ακρίβεια. Δεν γίνεται αυτό. Λέω τη μικρή αγορά. Λέω άλλο. Λέω ότι εκεί που στην Ευρώπη θα πληρώσει το φορτηγό για να πάει να αντικαταστήσει προϊόντα στο ράφι μία φορά στις 8 μέρες, στην Ελλάδα θα γίνει δύο φορές στις 8 μέρες. Αυτό δικαιολογεί να πουλάτε 30% ακριβότερα. Μα σας είπα, είναι 30 λεπτά περίπου η διαφορά στο κόστος παραγωγού και περίπου 10% άλλα 10 λεπτά είναι στο κόστος μεταφοράς. Αυτό από μόνο του σας δίνει τη διαφορά. Τώρα, αυτό... Μα αιτιολογούμε πάλι το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν μιλάμε πάλι για λύσεις για την ακρίβεια. Να σας πω τι κάνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ναι. Εμείς έχουμε θέσει το θέμα στο Υπουργείο Γεωργίας και μάλιστα η εβδομάδα που έρχεται θα έχω και μία συνάντηση με την Ένωση Κτηνοτρόφων. Να συζητήσουμε αυτά ακριβώς τα θέματα, το αν μπορούμε να αλλάξουμε
την ημερομηνία χαρακτηρισμού του φρέσκου, το οποίο δεν το προσδιορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι αντικείμενο του κώδικα τροφίμων και ποτών και αν θέλετε να το πούμε και αυτό, είναι αρμοδιότητα του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Υπουργείου Γεωργίας. Για να σταματήσει το κόστος του πηγενέλα τώρα. Για να πούμε αν χαρακτηρίζεται ως φρέσκο μόνο για 5 μέρες ή για 7 ή για 9. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, από εκεί και μετά, αυτό που φοβούνται οι κτηνοτρόφοι μας τι είναι, ότι αν αυξηθεί η διάρκεια ζωής στο προϊόν θα έχουμε εισαγωγές. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι δεν έχουμε τέτοιο κίνδυνο γιατί η ποσόστοση που έχει η χώρα είναι 800.000 τόνοι στο αγελαδινό και δεν είμαστε ούτε στις 600. Δηλαδή έχουμε ελλειματική παραγωγή σε σχέση με την ποσόστοση για που έχουμε. Για τα άλλα προϊόντα, μια σειρά προϊόντα που μας ανέφερε και ο Νεκτάριος ο Νότης. Θα σας πω. Για τα άλλα προϊόντα, αν εξαιρέσουμε αυτά που έχουν χαρακτηριστικά μεταβολής της τιμής πολύ δεκτικά στις εποχικότητες, έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η διεθνής ξηρασία και η αύξηση της ζήτησης. Θα σας πω ότι για την επόμενη χρονιά στα σιτηρά αναμένεται πάνω από 20% πτώση της παγκόσμιας παραγωγής. Και έχουμε και μία αύξηση της ζήτησης μεγάλη, επειδή από την πλευρά της Ασίας και κυρίως της Κίνας έχει αναπτυχθεί μία, αν θέλετε, έτσι εισοδηματική θα τάξη μεγαλύτερη. Αυτό ήθελα να πω, που λέει η κυρία Καναδινάκη. Αυτό απλά που μας λέτε σημαίνει ότι θα να περιμένουμε αυξήσεις, κύριε Υπουργέ. Εμείς το έχουμε επισημάνει, έχουμε βγάλει και δελτίο τύπου γι' αυτό μετά την αύξηση των σιτηρών. Κυρία Καναδινάκη, μισό λεπτό. Το να κινδυνολογούμε και να λέμε στους πολίτες ότι θα κινδυνολογούμε, βιώνει ο κόσμος, κύριε Υπουργέ. Γιατί πάει στο σούπερ μάρκετ και πλέον δεν βλέπεις γεμάτα καλάθια. Βλέπεις, συγγνώμη, δύο πραγματάκια σε δύο τσάντες και φεύγουν. Επειδή πηγαίνω και επειδή εκ του ρόλου είμαι και γυναίκα και μητέρα, ξέρουμε πολύ καλά και τι βλέπουμε. Τι βλέπαμε την προηγούμενη περίοδο και τι βλέπουμε σήμερα. Είπα προηγουμένως και θα το πω και τώρα ότι αν έπαιρνε ο εργαζόμενος 500 ευρώ και αυτό του έδινε τη δυνατότητα να μπορεί τουλάχιστον να γεμίζει το καλάθι του και να πάει στο σπίτι του τα απαραίτητα, γιατί περί αυτού πρόκειται σήμερα τα απαραίτητα, δεν θα συζητάγαμε σήμερα ή δεν θα παραπονιόταν και κανένα. Θα βοηθούσε και θα έβαζε πλάτη, γιατί πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο και όλοι θα θέλαμε να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει. Θέλω να συνεχίσω λίγο και να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Μισό λεπτό μόνο, κύριε Μακρύ. Εγώ λέω ότι στις κατηγορίες προϊόντων που έχουμε πρόβλημα είναι εκεί όπου έχουμε πρόβλημα λόγω της παγκόσμιας προβληματικής παραγωγής για λόγους ξηρασίας και για λόγους εγχώριους στα θέματα υψηλού κόστους παραγωγού και έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο επίσης είναι εξωγενές, δεν είναι εγχώριο, την αύξηση των καυσίμων. Όταν έχουμε αυτή τη διαφορά συναλλαγματικής ισοτιμίας στο ευρώ με το δολάριο το τελευταίο 12μηνο και τη διαφορά στην τιμή του πετρελαίου σαν πρώτη ύλη. Έχουμε όμως και το λαθρεμπόριο των καυσίμων που έκανε μια προσπάθεια. Θα έρθουμε μετά στο πετρελαίο θερμά. Συζητάμε για την ακρίβεια. Για το λαθρεμπόριο θα το συζητήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Θα μιλήσουμε μετά για το πετρέλαιο ειδικότερα. Πώς τα καύσιμα επηρεάζουν το κόστος παραγωγής. Πάντως, από αυτά που μας λέτε, εγώ καταλαβαίνω ότι δυνατότητες παρέμβασης ουσιαστικά δεν έχετε. Όχι, έχουμε. Μα λέτε ότι ευθύνεται ο διεθνής παράγοντας, η ξηρασία, ο καιρός. Ναι. Συνεπώς το Υπουργείο τι δυνατότητες παρέμβασης έχει. Απαντώ λοιπόν και λέω ότι στο πρόβλημα εκτός από αυτά που είναι εξωγενώς προσδιοριζόμενες η μεταβολή του κόστους, έχουμε και τα προβλήματα που είπαμε στην εσωτερική αγορά. Την υψηλή φορολογία, το εφοδιαστικό κόστος, τις παθογένειες που είπαμε με τις αθέμητες πρακτικές. Λοιπόν, εκεί έχουμε αρχίσει μία σειρά από δράσεις. Θυμίζω ότι αλλάξαμε με αγορανομική διάταξη τις τιμές στα κηλικία που είναι κλειστές αγορές. Με μείωση των τιμών από 20 έως 30% σε σχολεία, νοσοκομεία, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Κάναμε τρεις εισηγήσεις μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τρία στοχευμένα καρτέλ. Τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που είναι στο κοτόπουλο και στα αυγά, πολύ σημαντικό για την καθημερινή διατροφή, στο φυσικό αέριο και στις κατασκευές. Κάναμε μία υπόθεση ενδομηλικής τιμολόγησης με το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει μπει ποτέ σε μία εταιρεία σοκολατοειδών, πάλι καθημερινά είδη, κυρίως για τα παιδιά, όπου εκεί το πρόστιμο άγγιξε το 1.300. Και έχουμε και μία σειρά από παρεμβάσεις στα ζητήματα με τα ενεχειροδανειστήρια, εν πάση περιπτώσει σε άλλους τομείς. Συν ελέγχους καθημερινούς σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και γενικά κάθε σημείου πώλησης. Πήγαμε σε μια αλλαγή της αγορανομικής νομοθεσίας, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ μεγάλη έτσι, μεταρρύθμιση και δεν της δόθηκε η σημασία ίσως που θα έπρεπε. Αλλάξαμε προβλήματα που δημιουργούσαν αυξημένο κόστος στη λειτουργία της αγοράς από το 1946, από τη δεκαετία δηλαδή του 40 και του 50 και νομίζω ότι αυτό μέσα στις επόμενες
εβδομάδες και μήνες θα μετακυλιστεί και με διαφορά στην τιμή των προϊόντων. Γιατί όσο βοηθάμε. Πότε κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, το πότε δεν μπορώ να σας το προσδιορίσω με συγκεκριμένη ημερομηνία. Όχι, αλλά πρέπει να έχει και μία εικόνα ο κόσμος ότι. Ναι. Του λέει τώρα ο αρμόδιος υπουργός ότι θα υπάρξει μία προσαρμογή των τιμών. Να μην γνωρίζει. Στο τέλος του χρόνου η κατάταξη της χώρας στα θέματα ακρίβειας θα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν στο τέλος του 2011. Μένει να το δούμε αυτό. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Υπουργό σε κάποια πράγματα που έχουν γίνει. Κάποιες έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες τέτοιες προς την κατεύθυνση αυτή. Αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Εκείνο είναι εμάς. Πολύ καλά μας εξηγεί τα αίτια της ακρίβειας και τα λοιπά. Συμφωνείτε σε αυτές τις αιτίες που ανέφερε ο κύριος Κορδάς. Εγώ για μέτρα σας είπα. Οι παρεμβάσεις με τα πρόστιμα και οι παραπομπές για ποινές από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στα Καρτέλ δεν είναι η ανάλυση των αιτίων. Οι μεγάλοι παίκτες, κύριε Υπουργέ, είναι αυτοί που καθορίζουν σήμερα τις τιμές στα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Και εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μισό λεπτό, να συνεννοηθούμε σε κάτι. Πείτε μου πότε άλλοτε θυμάστε όσα χρόνια ασχολείστε με τους καταναλωτές. Ένα διάστημα δύο μηνών να έχει Επιτροπή Ανταγωνισμού τρεις υποθέσεις για ποινή. Να σας πω λίγο κάτι για το θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εγώ θεωρώ ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού βέβαια έχει και ένα πρόβλημα. Δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Βέβαια, εγώ να ρίξω και ένα μέρος δίκιο με ποια έννοια ότι υπάρχουν πολύ μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι αλήθεια. Ζήτημα επιβίωσης για αυτές τις επιχειρήσεις. Εντάξει, έτσι είναι όντως. Αλλά όταν το 27% των προϊόντων είναι εγχώριο προϊόν και το 73% είναι εισαγόμενο και το 80% από αυτό το έχουν και το διαχειρίζονται 5 με 6 πολυεθνικές εταιρείες. Εκεί λοιπόν η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί νομίζω να κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Mm-hmm. Λέω ότι καταλαβαίνουμε έως ένα βαθμό, αλλά από εκεί και πέρα μιλάμε για ανταγωνισμό, μιλάμε για απελευθέρωση κτλ. Τι έφερε αυτό? Αυξήσεις των τιμών. Μας είπε προηγουμένως ο κύριος Μακρύς, συγγνώμη, μια λέξη μόνο για το 35, ξέρετε τι κέρδισαν στη στρογγυλοποίηση του ευρώ με τη δραχμή, 35 με 40%. Αυτό βέβαια είναι ένα άλλο ζήτημα μια άλλη κουβέντα, γιατί εκεί δεν είδαμε αυτό να αναβαθμίζουν τις επιχειρήσεις τους για να έχουμε θέσεις εργασίας κτλ. Ήταν για ιδίων όφελος. Όμως το πληρώνει πάλι ο καταναλωτής και εκείνο και αυτό που συμβαίνει. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μακρύ. Μόνο πείστε μου κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή μας μιλήσατε προηγουμένως για τις περιπτώσεις που έχετε παρέμβει. Και είπε η κυρία Καραντινάκη για το θέμα των πολυεθνικών. Πράγματι, είναι υπαρκτό. Να περιμένουμε κάτι το προσχέσιο χρονικό διάστημα. Συνέχεια. Νομίζω ότι η απόφαση της κυβέρνησης στα θέματα αυτά είναι ξεκάθαρη προς όλες τις υπηρεσίες. Εντατικοποίηση των ελέγχων, αυστηρή επιβολή των ποινών που προβλέπει η νομοθεσία, έτσι ώστε εκεί που δεν περνάει το μήνυμα με την πειθό να περάσει με την πάταξη των φαινομένων που δημιουργούν παθογένειες. Έχετε μαζέψει υλικό? Υπάρχει σε εξέλιξη κάποια? Βεβαίως υπάρχει. Νομίζω ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα δείτε σύντομα και άλλες δράσεις να εκδηλώνονται. Τι θέλατε να πείτε, κύριε Μακρύ? Εγώ θέλω να πω σε αυτό, πρώτα να απαντήσω σε αυτό που είπε η κυρία Καραντινάκη. Θα σας θυμίσω λίγο, επειδή οι αριθμοί είναι αυτοί που λένε πάντα την αλήθεια, ότι τη δεκαετία 2001-2010 το λιανεμπόριο ανέβηκε κατά 170.000 θέσεις εργασίας και αντίστοιχα υπήρχαν και πάρα πολλές μεγάλες αναπτύξεις μεγάλων εμπορικών κέντρων, βελτιώσεις των μαγαζιών, τρόποι πώλησης διαφορετικοί. Θέσεις βέβαια οι οποίες χαθήκανε στο 2011-2012, αλλά δεν έχει σημασία, δημιουργηθήκανε. Άρα κάποια λεφτά δεν πήγαν όλα στις τσέπες των επιχειρηματιών. Αυτό είναι μια λάθος αντιμετώπιση. Όπως και σήμερα δεν υπάρχει εξωκέρδεια, γιατί για να εξωκερδίσεις πρέπει να κερδίσεις πολύ. Σήμερα οι επιχειρήσεις όλες είναι ζημιογόνες. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για εξωκέρδειες. Θέλω να συμπληρώσω επίσης κάτι, αν το επιτρέπει και ο κύριος Υπουργός, στα θέματα που έβαλε γιατί υπάρχει ανατίμηση των πρώτων υλών. Μην ξεχνάμε πολύ καλά ότι η παραγωγή νέου νομίσματος στην Αμερική δεν πήγε στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, αλλά πήγε στις πρώτες ύλες, με αποτέλεσμα στα χρηματιστήρια των πρώτων υλών να εκτιναθούν οι πρώτες ύλες με τα futures, τα συμβόλαια μακρόχρονης εξυπηρέτησης. Άρα δεν είναι μόνο θέματα που ακουμπάνε σε εμάς. Να βάλουμε και κάτι άλλο, που δεν εξαρτάται από το Υπουργείο Εμπορίου. Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Εμπορίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την ευρία έννοια, προσπαθεί να κάνει πράγματα, διότι και συμβουλεύεται όλους τους φορείς και προσπαθεί να βρει μέσα από αυτή τη δυσκολία τη σημερινή της αγοράς, που είναι ένθεν κακήθεν και από τη μεριά των καταναλωτών και από τη μεριά των πολιτών, των επιχειρηματιών, να βρει μια χρυσή τομή. Σε αυτό να το λέμε. Αυτό όμως που δεν έχει υποθεί και το οποίο ακουμπάει στα φρέσκα προϊόντα είναι η έλλειψη φορολογίας του αγροτικού τομέα, όπου δημιουργούνται και μαύρα χρήματα στην πηγή. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί σαν παράδειγμα, αλλά είναι εμφανές για να καταλάβει και αυτός που μας ακούει. Αν, ας πούμε, το καρπουζάκι που ήταν της εποχής, το συμφωνούσε ο αγρότης με τον επιχειρηματία, τον έμπορο, στο 1 ευρώ,
Κάλλιστα του ζήταγε ο Μπόρος να το βάλει στα 2 ευρώ. Ο αγρότης το δεχόταν γιατί έπαιρνε επιστροφή του ΦΠΑ στα 2 ευρώ. Αλλά το κακό που δημιουργεί το ήταν ότι ο καταναλωτής το τρώει από τα 2 ευρώ πλάς. Ναι. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι επειδή βγαίνει η χοντρική τιμή του πάρα πολύ ψηλά, δεν μπορεί να γίνει εξαγωγή. Το τρεις χειρότερο είναι ότι ο αγρότης δεν έχει φορολογική συνείδηση, γιατί από τη στιγμή που δεν έχει αυτός πρόβλημα και δεν χρειάζεται παραστατικά, γύρω δημιουργείται μια εστία, μια νησίδα φοροαποφυγής. Δηλαδή θέλω να πω, και δεν μπορούν να γίνουν και εξαγωγοί για τα προϊόντα πάρα πολύ ακριβά. Σε καθεστώς ΦΠΑ. Εσείς λέτε να υπάρχουν σε καθεστώς ΦΠΑ. Κτηνοτροφικά προϊόντα και να καταργηθεί το 5% για να αναδείξουμε ερωτήσεις, το ρόλο. Δύο ερωτήσεις, γιατί αυτό. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε μετά να μας πείτε και για τα λιγμένα. Αυτό το θέμα που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και τι επιπτώσεις θα έχει στην αγορά. Αλλά και το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης που αρχίζει από αύριο, θα ήθελα και αυτό να το σχολιάσουμε. Ρωτάει κάποιος αν υπάρχει περίπτωση να τεθεί πλαφόν στα βασικά προϊόντα. Νομίζω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δεν λειτουργούν οι αγορές με αστυνομικές διατάξεις. Δεν αποκλείουμε κανένα μέτρο για στοχευμένη περιοχή και για στοχευμένο χρονικό διάστημα. Δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να βάζετε πλαφόν, ας πούμε, σε είδη διατροφής. Μπορεί να τη δώσει κάτω από ιδιαίτερα συγκεκριμένες συνθήκες. Αλλά αυτό αν γίνει. Δεν ζούμε αυτές τώρα, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι τέτοιες. Μισό λεπτό. Να καταλάβουμε τι λέμε. Εάν βάλουμε ένα πλαφόν στο οποίο η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής του προϊόντος, θα αναπτυχθεί μαύρη αγορά και θα σταματήσει η παραγωγή του. Αυτό θα συμβεί με το πλαφόν. Στην άλλη περίπτωση, αν το πλαφόν είναι πάνω από το κόστος, ναι, θα πάνε όλοι στο πλαφόν, άρα δεν θα έχεις τιμές περί το κόστος. Θα χάσεις δηλαδή τη δυνατότητα της χαμηλότερης τιμής. Άρα το θέμα του πλαφόν ακούγεται εύκολο. Αλλά πιστέψτε με, αν ήταν εύκολο, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας ιστορικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεύτερη ερώτηση, πολύ σημαντική νομίζω. Γιατί πωλείται ακριβότερα το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλη χώρα της Ευρώπης? Και εγώ να προσθέσω, ενώ στην Ελλάδα έχουν πέσει και οι μισθοί, έχει πέσει και το κόστος για το ενίκιο, έχουν πέσει όλα τα κόστη. Γιατί πωλείται ακριβότερα το ίδιο προϊόν της ίδιας μάρκας στην Ελλάδα από ό,τι να το αγοράσεις. Με 20% ανεργία και άλλους τόσους αυλήρους. Από ό,τι να το αγοράσεις άλλο. Αυτό εξαρτάται από το προϊόν και από τις συνθήκες. Δηλαδή, είναι άλλο το πράγμα εάν ένα προϊόν παράγεται στη Γερμανία και να συγκρίνουμε την τιμή του στη Γερμανία. Όχι στη χώρα παραγωγής. Δεν είναι όλες τέτοιες περιπτώσεις όμως, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, άρα εδώ μια γενικευμένη απάντηση δεν χωράει. Πρέπει να δει κανείς σε ποια προϊόντα αναφέρεται, γιατί μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά προϊόντα που οι τιμές στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι είναι στο εξωτερικό. Αυτό δεν απαντάει όμως στο αν είμαστε ακριβοί ή όχι. Είμαστε με υψηλότερο κόστος στο καλάθι μας, όπως και να έχει το πράγμα. Θα μπορούσα να σας πω ότι σε επίπεδο συνολικά, αν βάλουμε δηλαδή το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών, είμαστε στη 15η χώρα. Ένα συγκεκριμένο αναψυκτικό, 0,37 στην Ιταλία, 0,48 στη Βουλγαρία, 0,56 στην Ελλάδα. Ναι, δεν μπορώ να απαντήσω έτσι. Όχι, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορώ να το ξέρω πού παράγεται, σε τι συσκευασία πωλείται, με ποιο κόστος διακίνησης, αν είναι διαφημιζόμενος στις άλλες αγορές ή όχι. Είναι πάρα πολλά. Είναι η διαφορά στη φορολογία. Δεν έχουμε όλες οι χώρες το ίδιο ΦΠΑ, ούτε την ίδια φορολογία κερδών. Αυτά όλα δεν μπορεί να τα απαντήσει κανείς μονολεκτικά. Ναι. Εμείς δεν ζητάμε αυτά τα εξειδικευμένα προϊόντα. Εμείς ζητάμε το καλάθι της νοικοκυράς και εκείνο πραγματικά ο κόσμος. Γιατί αυτό μόνο μπορεί σήμερα να πάρει με το μισθό που παίρνει, με την ακρίβεια που έχουμε. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Εκεί εμείς ζητάμε την παρέμβαση του Υπουργείου, γιατί τα υπόλοιπα σε σημερινή κατάσταση είναι πολυτέλεια. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Όταν λέμε παρέμβαση, θα ήθελα να την κάνετε πιο συγκεκριμένη. Σας λέω ότι εκεί που υπάρχει δυσκολία στον ανταγωνισμό ή αθέμητες πρακτικές, παρεμβαίνουμε. Εισηγήστε πλαφόν δηλαδή. Θα σας πω το εξής. Εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις στην παραγωγή και εμπορίου στη Βουλή. Είπαμε να μπαίνει η τιμή παραγωγού στο ράφι. Σας λέω δύο. Η τιμή παραγωγού στο ράφι για να αναδείξουμε το ρόλο των μεσαζόντων. Και το δεύτερο, και το κλείνω εδώ, είναι ότι το ΦΠΑ στο ταμείο. Το απορροφήσαμε, δεν το απορροφήσαμε, το μετακυλήσαμε στους καταναλωτές κτλ. Να μπορούμε κι εμείς να έχουμε μια εικόνα. Λοιπόν, το δεύτερο το έχουμε υιοθετήσει ήδη με τις νέες αγορανομικές διατάξεις. Είπαμε σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις υπηρεσίες θα υπάρχει ξεχωριστή αναγραφή της τιμής πρώτου ΦΠΑ. Να ξέρει κάποιος τι ακριβώς πληρώνει. Το πρώτο δεν είναι εύκολο, διότι αν πάρουμε για παράδειγμα στο ψωμί, που είναι το βασικότερο διατροφικό, έχουμε την τιμή του σιταριού, που αυτή είναι η τιμή παραγωγού, αλλά από εκεί μετά έχουμε τη μεταποίηση του σιταριού σε αλεύρι. Ας βάλουμε το αλεύρι να πάει στο φούρνο Υπουργέ μου. Και να επεξεργαστεί. Δεν μπορώ. Κοιτάξτε, αν που είναι πάρα πολλά.
Γιατί ξέρετε νομίζω, το πόσο κοιτάξτε, το αγοράζει από τον παραγωγό και οι μεσάζοντες που μεταγγελίουν αυτό. Ήδη κάνετε μία έκπτωση στην πρότασή σας. Λέτε ας το κάνουμε σε κάποια άλλα. Ή θα το κάνετε ή δεν θα το κάνετε. Εγώ το ψωμί που είναι το βασικότερο και γενικά τα είδη διατροφής έχουν από το χωράφι μέχρι το ράφι μια σειρά από ενδιάμεσα στάδια. Και να σας πω, είναι εύκολο να καταγγέλουμε τους μεσάζοντες και όλα αυτά. Θα πρέπει όμως να μην απαξιώνουμε το ρόλο του χονδρεμπορίου, γιατί είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι της αλυσίδας που εξασφαλίζει επάρκεια στα αποθέματα. Θέλει δηλαδή λίγο. Εγώ δεν διαφωνώ. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ, αλλά μέσα σε μια εκπομπή μισής ώρας προσπαθούμε να αναδείξουμε για εκείνα που αφορούν ναι, αλλά το καταναλωτή και αυτό που μας παρακολουθεί. Αυτά τα επιστημονικά, εγώ συμφωνώ ότι είναι αναγκαία, αλλά ο κόσμος περιμένει να βρει λύσεις στη δική του. Λαϊκό, θα μου πείτε, είναι λαϊκισμός. Δεν είναι λαϊκισμός. Είναι αυτό που εμείς πράγματι. Όταν κάποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και πρέπει να αγοράσει πράγματα για την οικογένειά του, δεν είναι λαϊκισμός. Γι' αυτό θέτουμε ακριβώς αυτά τα θέματα και γι' αυτό κιόλας δέχτηκε να είναι εδώ και ο κύριος Κορδάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε και με το θέμα των λιγμένων, να δούμε τι γίνεται, που θα μένουν τα λιγμένα στα ράφια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αν έτσι μπορέσουν να συμπαρασύρουν και τις άλλες τιμές των προϊόντων, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης που αρχίζει από αύριο η διάθεσή του. Πάρα πολλές οι ερωτήσεις σας σχετικά με το θέμα της ακρίβειας αλλά και το λιγμένο που θα συζητήσουμε τώρα. Προσπαθώ να τις ομαδοποιήσω. Οι περισσότερες απευθύνονται όπως αντιλαμβάνεστε σε εσάς, κύριε Σκορδά. Λένε για παράδειγμα, μιλήσατε για τα πρόστιμα που βάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και το ερώτημα που θέτουν είναι αν εισπράττονται. Ωραία, τα βάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μπαίνουν χρήματα στα κρατικά ταμεία από αυτά τα πρόστιμα. Και εδώ έχει αναπτυχθεί δυστυχώς μια μεγάλη παραφιλολογία. Να βάλουμε τα πράγματα λοιπόν στη θέση τους. Τα πρόστιμα μπαίνουν όπως καταλαβαίνετε σε νομικά πρόσωπα. Οι εταιρείες είναι νομικά πρόσωπα. Ναι. Κανένα νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί εάν δεν έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Αν επομένως δεν πάει να πληρώσει το πρόστιμο. Ναι, αλλά μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα. Αν εισπραχθούν μετά από 20 χρόνια. Μετά από 20 όχι, αλλά δεν μπορούμε. Είμαστε κράτος δικαίου. Και να μειωθούν τα πρόστιμα και να εισπραχθούν μετά από πολλά χρόνια. Αυτό προφανώς κάθε διοικούμενος, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως νομικό, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στα δικαστήρια αν θεωρεί ότι ένα ελεγκτικό όργανο της πολιτείας τον έχει αδικήσει. Εκεί δεν θα έλεγα ότι έχουμε διαγραφή των προστήμων. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν μειωθεί, υπάρχουν άλλες οι οποίες έχουν επικυρωθεί τα πρόστιμα όπως έχουν μπει και από εκεί και μετά είναι η ρύθμιση που κάνει με την αρμόδια ΔΟΗ για την πληρωμή. Έχει μπει πρόστιμο σε εταιρεία που πουλάει προϊόντα πιο ακριβά εδώ από ό,τι σε ευρωπαϊκή χώρα, ρωτάει άλλος τηλεθεατής. Φαντάζομαι, ναι, δεν είμαι πρόχειρος, αλλά εάν δεν μπορεί αυτό να τεκμηριωθεί, έτσι γιατί στον έλεγχο πάντα η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει, να αξιολογήσει την κοστολόγηση των προϊόντων. Παρόμοιο ερώτημα, επώνυμο προϊόν, δεν το λέω γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τη διασταύρωση, όχι κανένα λόγο, απλά μας έστειλε τώρα το mail, δεν μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε αν ισχύει αυτό, αλλά λέει επώνυμο προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα, πωλείται πιο ακριβά στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία και στη Γαλλία. Το έχω ακούσει, φαντάζομαι ότι αναφέρονται σε τρόφιμο, δεν έχω δει σε το τρόφιμο μήμα. Αναφέρονται, σε τρόφιμο. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι πάλι πολύ άδικο να κρίνουμε το πώς ένα προϊόν προσπαθεί να διεισδύσει σε μια ξένη αγορά και τι τιμολογιακή πολιτική ακολουθεί για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών ενός 2 ετών, να το συγκρίνουμε με το πώς αντιμετωπίζεται τιμολογιακά σε αγορές τις οποίες είναι ήδη μέσα εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, είναι εύκολο να λέμε πράγματα γιατί είναι αυτό φτηνότερο, γιατί είναι αυτό ακριβότερο και τι κάνει το ένας και τι κάνει ο άλλος, αλλά κάθε πράγμα θέλει τη δική του προσέγγιση και τη δική του μελέτη. Και εγώ θέλω να διαβεβαιώσω όσους μας παρακολουθούν ότι το κάνουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν θέλουμε να τεινάξουμε στον αέρα το εμπόριο και την παραγωγή, αλλά δεν θέλουμε να αφήσουμε και απροστάτευτο τον καταναλωτή. Νεκτάριε, πολύ ρεπορτάζ, πολλό χρόνο έχει καταναλώσει. Ναι, το ψάχνουμε συνέχεια, γράφουμε συνέχεια, βρίσκουμε. Το θέμα είναι και το λέω και στον κύριο Σκορδά ότι εντάξει, έχει αναλάβει τρεις μήνες, αλλά παρόλα αυτά άνθρωπος της αγοράς είναι. Έχει διατελέσει και γενικός γραμματέας παλαιότερα. Κύριε Σκορδά, κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Και το θέμα είναι να δούμε συνολικά τι γίνεται. Και ξέρετε κάτι, ο κόσμος που μας παρακολουθεί δεν ενδιαφέρεται για το εάν εσείς συνεννοείστε με τις κανονικές οργανώσεις ή με τον ΣΕΛΠΕ που είναι ο κύριος Μακρύς ή ο ΣΕΛΠΕ με την κανονική οργάνωση και όλο αυτό. Τα ζητούμενα είναι τα εξής.
πρώτον ότι ναι, υπάρχει θέμα μεσαζόντων, όμως υπάρχει και θέμα του τι γίνεται με τις τιμές προϊόντων που τις παίρνει, με προϊόντα που παίρνει ο παραγωγός από το χωράφι και πηγαίνει τα πουλάει κατευθείαν σε λαϊκή. Για τον παραγωγό μιλάω, για τον δεύτερο παραγωγό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το θέμα είναι τι κάνουν οι καταναλωτικές οργανώσεις. Διότι μας λέτε εσείς, κυρία Καραντινάκη, ότι με το ευρώ αυξήθηκαν τα προϊόντα τόσο σημαντικά και το ξέρουμε. Δεν είδα τότε καμία καταναλωτική οργάνωση επί της ουσίας να ψάχνει το θέμα και όχι με μια απλή ανακοίνωση. Ότι τα καλάθια είναι μισογεμάτα, μισοάδια μάλλον στα σούπερ μάρκετ. Το ξέρουμε, έχουν μειωθεί τα εισοδήματα των καταναλωτών εδώ και καιρό. Τρίτον και πολύ σημαντικό είναι τι μέτρα παίρνουμε. Δηλαδή, πήγαμε σε μια κατεύθυνση, εφόσον καταργήθηκαν οι σχετικοί οργανισμοί, να αποσύρουμε για παράδειγμα να καταργήσουμε τις εισφορές για εργατική κατοικία και εργατική εστία, που μειώνουν το εργατικό κόστος. Ένα παράδειγμα λέω. Δεν το κάναμε για δεύτερη φορά. Τέταρτον, αν μου επιτρέπεις Σπύρο, ναι. Τέταρτον και πολύ σημαντικό επίσης, πόσο διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, πόσο τις διευκολύνουμε με το να μπορέσουμε να τους δίνουμε μια ανάσα για να πληρώνουν τις εισφορές στο ΙΚΑ. Όπου υπήρχε ένας μήνας, το κάναμε 15 μέρες, 5 μέρες κλπ. Όλα αυτά. Ναι, σωστά. Ένα πρόβλημα. Πολύ σωστό. Τώρα θα δούμε τον τρόπο μείωσης τιμής των τροφίμων. Μιλάμε για τα λιγμένα. Και μπορούμε να δούμε τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει για να περάσουμε στο άλλο κεφάλαιο που θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Σκορδά και να ζητήσω την τοποθέτηση όλων. Είναι πώληση λιγμένων τροφίμων σε τιμές προσφοράς. Μιλάμε για τρόφιμα. Εδώ βλέπουμε ο χρόνος διάθεσης προϊόντων μετά την ημερομηνία λήξης. Για τρόφιμα σε περίπτωση αναγραφής ημέρα και μήνα, όριο ή μία εβδομάδα. Για παράδειγμα, τώρα ένα προϊόν λέει ανάλωση κατά προτίμηση 14 δεκάτου του 12. Στο ράφι μπορεί να μείνει μέχρι τις 21 δεκάτου του 12. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, σε περίπτωση αναγραφής μήνα και έτους, όριο ένας μήνας. Σε περίπτωση λοιπόν που πάνω το συγκεκριμένο προϊόν γράφει ανάλωση μέχρι τον 10ο του 2012, μπορεί να μείνει στο ράφι μέχρι τον 11ο του 12 και σε περίπτωση αναγραφής μόνο του έτους, είναι όριο 3 μήνες. Εάν γράφει μόνο το 2012 η συσκευασία, στο ράφι μέχρι το 2013. Οι προϋποθέσεις τώρα. Να δούμε και την άλλη κάρτα. Είναι οι προϋποθέσεις της πώλησης λιγμένων τροφίμων, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Είναι τα τρόφιμα που δεν έχουν αυστηρή ημερομηνία λήξης και αναγράφονται η συσκευασία τους ανάλωση κατά προτίμηση. Δεν επιτρέπεται η πώληση τροφίμων με αυστηρή ημερομηνία λήξης και είναι η απαραίτητη επισήμανση με ταμπέλα τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας. Πολλά σχόλια, γιατί κάναμε προαναγγελία της εκπομπής ότι θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά σχόλια και για αυτή την πρακτική, θετικά και αρνητικά. Το καταλαβαίνω. Εγώ θα σας πω πολύ ειλικρινά πώς έχει αυτό το θέμα, γιατί αυτή τη βδομάδα πραγματικά, ενώ έπρεπε να συζητάμε πόσο επαναστατική ήταν η αλλαγή της αγορανομικής νομοθεσίας, συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα. Πρώτον, δεν πρόκειται για καινούρια διάταξη. Δεύτερον, κανείς δεν λέει να πουλάμε λιγμένα προϊόντα. Κανείς δεν παίζει με την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Είναι άλλο πράγμα αυτό που λέει η συσκευασία ενός προϊόντος ημερομηνία λήξεως και άλλο πράγμα αυτό που λέει ανάλωση κατά προτίμηση. Στο γάλα, για παράδειγμα, που είναι ευαλίωτο, όταν, ή στους χυμούς, λέει ημερομηνία λήξης 14 Οκτωβρίου. Τέλος. Στις 15 αυτό το προϊόν δεν μπορεί να πωλείται. Εκεί που λέει ανάλωση κατά προτίμηση, το λέει για παράδειγμα στα σακουλάκια με τα μπαχαρικά, στα όσπρια, στα ζυμαρικά. Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι το προϊόν όταν φτάσει στις 14 Οκτωβρίου έχει χάσει την υγιεινή του και την ασφάλεια. Πιθανά να αλλοιώνονται κάποια οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά, η γεύση, το χρώμα. Συνεπώς μπορεί να μείνει για λίγο ακόμα στο ράφι. Το προϊόν είναι απολύτως υγιεινό και ασφαλές. Τρίτον, αυτά τα προϊόντα μέχρι τώρα πολλούνταν στο ίδιο ράφι και στην ίδια τιμή με τα κανονικά. Εμείς τι είπαμε? Είπαμε ότι αν θέλει το κατάστημα για το όριο που είπατε τα προϊόντα αυτά να τα διαθέσει, θα το κάνει σε άλλο ράφι και οπωσδήποτε με μειωμένη τιμή. Γιατί αυτό? Πώς έρχεται αυτό το πράγμα να λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή? Εάν εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ σήμερα και θέλω να πάρω όσπρια για το επόμενο δίμηνο στο σπίτι μου, που το κάνουμε κάποιοι, προφανώς θα πάρω αυτό που έχει μία μακρινή ημερομηνία λήξης. Σωστά, σωστά. Εάν όμως κάποιος πει, που και αυτό το κάνουμε, θέλω να πάω σήμερα να πάρω μισό κιλό ρύζι για να μαγειρέψω το βράδυ, τότε γιατί να μην πάρω αυτό που λύγει σήμερα ή αύριο ή έληξε χθες και να εξοικονομήσω χρήματα? Λέω δηλαδή ότι απευθύνεται σε άλλη ανάγκη του καταναλωτή η μία περίπτωση και σε άλλη αυτό το οποίο έχει συμβεί. Τέταρτον και τελευταίο, αυτή η πρακτική είναι ελληνική? Όχι. Γίνεται διεθνώς.
και στην Ελλάδα, ξαναλέω, υπάρχει στην ένωμη τάξη εδώ και 20-23 χρόνια. Mm-hmm. Ναι, κυρία Καρδάκη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλήθεια είναι αυτό ότι από το 89 υπάρχει αυτή η υφίστατη αγρονομική διάταξη και μάλιστα ήρθε και το 2000 ξανά και σήμερα έρχεται να εφαρμοστεί. Ναι, ναι. Κοιτάξτε. Όμως τα πράγματα είναι εξής. Το εξωτερικό, κύριε Υπουργέ, έχει εξηγεί το εξής. Λίγες μέρες πριν λήξει αυτό το προϊόν, τότε όντως υπάρχουν ράφια τα οποία είναι με ταμπέλα. Πριν όμως λήξει, άρα είναι επιλογή του καταναλωτή, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι λιγμένο το προϊόν, είναι λίγες μέρες πριν. Άρα το επιλέγω, το παίρνω σε αυτό που υπουργό συμφωνώ, γιατί θέλω να πάω στο ρύθμι. Εάν είναι λιγμένο. Έτσι. Πάμε τώρα στην περίπτωση των λιγμένων. Εγώ λέω εδώ το εξής. Ποιος θα προσδιορίζει την τιμή, για ποια τιμή μιλάμε, ποιος θα την προσδιορίζει και σε τι ποσοστό και ποιος θα το ελέγχει το αυτό. Το κατάστημα θα το προσδιορίζει. Γι' αυτό και κάναμε μία επιστολή στον ΕΦΕΤ για να μας πει, γιατί μπορεί να, πιθανόν λέω εγώ, γιατί δεν θέλω να είμαι και ισοπεδωτική, πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα υγείας. Να το δούμε, γιατί ξέρετε, η ανεξέλεγκτη αγορά και όταν ξέρουμε δεν υπάρχουν και δεν λειτουργούν ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν ξέρω τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει. Για να δούμε τις διαφορές. Αλίμονο λοιπόν, για να απαντήσω στα ευαλείωτα προϊόντα, εάν δεν τα αποσύραν, γιατί υπήρχαν στην αγορά οικονομική διάταξη, είναι όντως έτσι, αλλά όμως δεν μπορεί να μιλάμε άλλο στο εξωτερικό. Και κυρίως έχει ευθύνη το κατάστημα. Κυρία Καραντινάκη, γράφει από κάτω αγρονομική ότι ο λιανοπολιτής που πουλάει το προϊόν και την ευθύνη τη. Θα το κάνει, θα μπουν σε στάν. Ακούστε, να κάνω εγώ μια πρόταση. Δεν είμαστε σε εποχή που δίναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Να δοθούν δωρεάν στους ανέργους σήμερα αυτά. Και είναι πολύ καλό να κάνουμε, συνεχώς οποιοδήποτε μέτρο. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Αυτό έχουμε κάνει στην Ελλάδα. Όλοι ψάχνουν και δεν λέω για εσάς. Είστε ευγενείς και το ξέρω. Και ψάχνετε και τα αντικειμενικά στοιχεία. Αλλά λέω, έχουν ξαμολυθεί όλοι και σε κάθε πράγμα που πάει να κάνει κάποιος, δεν κάνει κάποιος κάτι, λέει δεν έκανε τίποτα, κυνηγήστε τον. Εγώ δεν κάνει λέω κάτι, διαφωνώ. Όχι, δεν λέω για εσάς. Λάθος σας έχουν στο κατάλληλο. Δεν σας έχω εγώ. Λέω λοιπόν ότι μην προσπαθούμε να ψάξουμε ακριβώς από πίσω το κάτι που θα μπορούσε πιθανόν να είναι. Μα εδώ δεν έχουμε δει να λειτουργεί από το 89. Δεν σας εγγυάται κανείς ότι τα μαγαζιά θα μπουν σε αυτή τη συλλογιστική. Γιατί ο καταστηματάρχης, έχοντας την ευθύνη ούτως ή άλλως. Κύριε Μακρύ, έχουμε δει να ταΐζουν τον κόσμο. Θα το προσέχει πρώτα ο ίδιος. Έχουμε δει πολλά πράγματα και έχει παρέμβει ο ΕΦΕΤ, ευτυχώς. Ό,τι γινότανε, θα γίνεται και αύριο. Κακοί εμποροί και κακοί καταναλωτές υπήρχαν και δεν υπάρχουν. Πάντως, ένα κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο θα μειωθούν οι τιμές. Και αν αυτή η μείωση μπορεί να συμπαρασύρει και τις τιμές των άλλων. Δηλαδή, αν καταναλωτές πηγαίνουν και συνεχώς και αγοράζουν από τα συγκεκριμένα προϊόντα, κάποιος που έχει ένα σούπερ μάρκετ θα αναγκάσει να κατεβάσει τιμές στα άλλα για να τονωθήσει τα άλλα. Προφανώς. Ναι, πόσο όμως. Δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Πιο φθηνά θα πωλείται ένα πακέτο όσπρια που έχει λήξει ένα μήνα από ένα που δεν έχει λήξει. Όταν ξέρετε ότι σε λίγες μέρες θα πρέπει αυτό να το πετάξετε. Έτσι, προφανώς φαντάζομαι ο εμπορός θα το βάλει σε μια δελεαστική τιμή έτσι για να μπορεί να γίνει η πώληση. Εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω αυτή τη στιγμή το ποσοστό της μη. Ήδη γίνεται πάντως, Σπύρο. Ήδη γίνεται, νομίζω Νεκτάρα για προϊόντα που πρόκειται να λήξουν σε λίγες ημέρες. Όχι για προϊόντα που έχουν λήξει. Ήδη γίνεται στο σούπερ μάρκετ κάτι να λήξει σε 3-4 μέρες. Δεν έχει το βάζει σε προσφορά. Εγώ θέλω σε συνεργασία με τη χονδρική πώληση και σε συνεργασία. Θέλω μόνο μία κουβέντα να μείνει από αυτό, γιατί πραγματικά είναι αυτή τη βδομάδα αυτό το πρόβλημα είναι δηλαδή έξω από κάθε λογική. Δεν θα διακινδυνεύαμε και δεν διακινδυνεύουμε επουδενή την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουν οι Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, είναι κόκκινη γραμμή. Όπως θέλετε, πέστε το, σε καμία περίπτωση δεν θα το βάζαμε. Υπάρχουν θετικά σχόλια πάντως που λένε, τα έχω σταχυολογήσει, πολύ καλό μέτρο αρκεί οι τιμές να είναι 40% μείον τουλάχιστον. Όταν είναι συσκευασμένα και αποθηκευμένα όπως πρέπει, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι παράλογο. Ευπαθείς ομάδες θα ανακουφιστούν. Υπάρχουν αρνητικά σχόλια που λένε. Είναι εξαθλίωση και με τη βούλα του νόμου πλέον. Τα τρόφιμα έχουν ημερομηνία λήξης επειδή πολύ απλά λήγουν. Επιτρέψτε μου, κύριε Μάρη, κοιτάξτε, εγώ θέλω αυτό πράγμα να καταλάβουμε. Μιλάμε νομίζω στοιχειωδώς ελληνικά όλοι. Είναι άλλο πράγμα αυτό που λέμε ημερομηνία λήξης και άλλο πράγμα αυτό που λέμε ανάλωση κατά προτίμηση. Είναι ελάχιστη διατηρησιμότητα. Δεν είναι ξέρει, λήξη. Δεν ξέρει όμως, κύριε Υπουργέ, ο κόσμος αυτό και είναι και έτσι όπως το λέτε. Αλλά δεν και το επειδή, ξέρει ο και επειδή λέει η διάθεσή τους θα επιτρέπεται μόνο σε καταστήματα λιανικής, αλλά θα απαγορεύεται σε εστιατόρια.
εστιατόρια και άλλα καταστήματα εστίασης. Λέει, πώς θα ελέγξουμε αν ένας εστιατόρας πηγαίνει και αγοράζει λιγμένα όπως και μου δίνει. Το ελέγχουμε και σήμερα. Σήμερα πώς το ελέγχουμε. Με τιμολόγιο. Με αν το πηγαίνει με απόδειξη. Όχι μόνο με το τιμολόγιο. Αν πηγαίνει η σύζυγός του, το παιδί του και αγοράζει λιγμένα με απόδειξη. Μα όταν θα μπει ο έλεγχος στο κατάστημα και θα δει το προϊόν στη συσκευασία του, στην κουζίνα, στο παρασκευαστήριο του καταστήματος. Θα δει την ημερομηνία. Αν είναι μαγειρεμένο, το φάγαμε. Και θα γίνεται άμα είναι κακός αγγελματίας. Για να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη. Ό,τι έλεγχος γίνεται μέχρι σήμερα σε αυτό το κομμάτι των ημερομηνιών λήξεως, ο ίδιος θα συνεχίσει να γίνεται και ακόμη πιο έντονος. Από πότε θα αρχίσουν να βγαίνουν τα λιγμένα? Από την ώρα που θα βγουν. Όχι, δεν είναι πότε θα βγουν τα λιγμένα. Ξαναλέω. Εντάξει, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβω. Μέχρι τώρα τα έχετε στα ράφια με τα κανονικά προϊόντα. Λοιπόν, μόλις βγει το φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης με την αγορανομική, φαντάζομαι τις επόμενες μέρες. Γράφει κάποιος και κάτι το οποίο είναι πολύ καλό, εύστοχο. Λέει, κάτι ακούστηκε πως και οι λιγμένοι λογαριασμοί θα είναι φθηνότεροι. Αληθεύει. Είναι μια καλή ιδέα. Μακάρι. Να το πάντως, Σπυρό, επειδή γκρινιάζει εντός εισαγωγικών η κυρία Καραντινάκη, ας φροντίσουν και οι καταναλωτικές οργανώσεις με δικές τους εκστρατείες και καμπάνιες να εξηγήσουν στον κόσμο τι σημαίνει. Μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Επειδή είμαστε από το 2008 πιστοποιημένοι Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, συμφωνώ σε αυτό που λέτε ότι θα έπρεπε πραγματικά να σφίξουμε τη γροθιά μας και να βγούμε εμείς μπροστά να ενημερώσουμε. Έχουμε κάνει πρόταση επί Υπουργείας κυρίας Γιαμαντοπούλου στο Υπουργείο Παιδείας η αγωγή του καταναλωτή να μπει από την πρώτη δημοτικού για να έχουμε ενημερωμένους καταναλωτές, γιατί όσες καμπάνιες και κάνουμε εμείς δεν μπορεί πραγματικά να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει καταναλωτική κουλτούρα στην Ελλάδα. Και είναι και ένας θεσμικός φορέας που προέρχεται και ιδρύθηκε και προέρχεται από τη ΓΕΣΕ, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Υπάρχει ένα θέμα, μια ερώτηση, μας βγάζει εκτός όμως, πρέπει να πάμε και στη Θεσσαλονίκη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει μια ερώτηση για τα ωράρια σούπερ μάρκετ. Τι έχει συμβεί, κύριε Υπουργέ? Τίποτα, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό. Υπάρχει ένα αίτημα για να αλλάξει, να δουλεύουν και Κυριακές. Υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες που διατυπώνουν το αίτημα. Όχι, αυτό το οποίο έχει υποθεί. Και συνεντεύξει κυριακάτικες εφημερίδες από. Όχι, είναι για τα μικρά συνοικιακά. Τα μικρά λειτουργούν και τώρα. Είναι για τα μικρά συνοικιακά, κύριε Υπουργέ. Δεν ακουμπάει σε εσάς. Δύο πράγματα. Συγγνώμη που παρέχω. Νομίζω είναι ο διευθύνων. Νομίζω είναι. Να σας πω. Δύο λεπτά να σας πω. Αυτό το παραμυθάκι που λέγεται ελαίο τρόικας για τα. Επειδή δώσα τα φορμή. Ελαίο τρόικας θα ανοίξουν τα ωράρια. Σας πληροφορώ, όπως το είπε και ο κύριος Υπουργός για άλλο λόγο πριν. Η νομολογία υπάρχει για να ανοίγουν όλες οι επιχειρήσεις 6 μέρες την εβδομάδα από πάρα πολύ παλιά. Και απαγορεύονται μόνο τα καταστήματα γενικής. Λοιπόν, συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Μαρινόπουλος, ναι στην απελευθέρωση του ωραρίου στα σούπερ μάρκετ. Λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρινόπουλος με συνέντευξή του στο Έθνος Κυριακής. Να σας πω τι νομίζω ότι εννοεί. Τα μικρά μαθήματα. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Ναι, δεν το έχω δει, δεν το ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι το έχουν ζητήσει, που μου λέτε δεν το έχουν ζητήσει. Το ζητούν. Δεν έχετε το σκέφτεστε, κύριε Σκορδά? Όχι, δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοιο θέμα συζήτηση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη να δούμε το άλλο θέμα που επίσης καίει τους καταναλωτές. Είναι το πετρέλαιο θέρμανσης που η διάθεσή του αρχίζει από αύριο. Με ερωτηματικό, ο λόγος στην Ελένη Ιατρού και στον καλεσμένο της. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι, θα υπάρχουν παραγγελίες για να διαθέσουν οι πρατηριούχοι? Απ' την άλλη, οι πρατηριούχοι θα ξέρουν την τιμή που θα πρέπει να το διαθέσουν ή θα έχουν την καλή διάθεση μετά την εξίσωση πετρελαίου, θέρμανσης και κίνησης που φαίνεται να βάζει λουκέτο σε δεκάδες, αν όχι περισσότερες επιχειρήσεις διανομής πετρελαίου θέρμανσης. Να σας πω ότι σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είχαμε θέσεις και ψηφορέων και πρατηριούχων. Δεν υπάρχει ούτε μία παραγγελία. Στη Φλόρινα αύριο οι φορείς και οι πρατηριούχοι συσκέπτονται, θα εξετάσουν το ενδεχόμενο την Τετάρτη ημέρα πανελλαδικής απεργίας για ΣΕΚΙΑ, δηλαδή να κλείσουν συμβολικά τα σύνορα. Ενώ στη Θεσσαλονίκη ψάχνουμε τα πρατηρία και τους μεταπολιτές έναν προς ένα και μετράμε μία, δύο, τρεις, στην καλύτερη των περιπτώσεων παραγγελίες. Ο Δημήτρης Αργυριάδης είναι μεταπολιτής πετρελαίου θέρμανσης, αλλά ταυτόχρονα και διαχειριστής εταιρείας κοινοχρήστων. Μάλιστα. Μπορεί να μας πει, έχετε δεχτεί παραγγελίες μέχρι σήμερα? Εγώ έχω δύο παραγγελίες για να εκτελέσω, οι οποίες δεν ξέρω πότε θα τις εκτελέσω. Διότι με δύο παραγγελίες αποκλείεται να ξεκινηθεί ένα αυτοκίνητο για να πάει να παραδώσει το καύσιμό του. Είναι φύσιν αδύνατο οικονομικά. Σε τι τιμή, κύριε Αργυριάδη, σε τι τιμή? Αυτό πρέπει να γνωρίζετε κάτι παραπάνω εσείς. Εμείς. Εσείς θα το πουλήσετε στους ανθρώπους. Εμείς θα γνωρίσουμε. Δεν το ξέρουμε. Θα ξέρουμε αύριο τελική τιμή τελικά. Αν θα είναι και ποια θα είναι. Και πόσα λίτρα σας έχουν ζητήσει?
τα λίτρα που έχω είναι ατομικό καλοριφέρ, το οποίο είναι από 250 λίτρα. Δηλαδή μισό τόνο στο σύνολο. Δηλαδή μισό τόνο στο λίτρα. Ναι. 500 λίτρα. Μας λέγατε νωρίτερα ότι έχουν γίνει και κάποιες επαφές μεταξύ μεταπολιτών και πρατηριούχων για να κάνετε μια σύμπραξη ούτως ώστε να είναι συμφέρουσα η μετακίνηση. Κάπως έτσι όχι. Είναι συνάδελφοι οι οποίοι ενσωματώνουν το ένας μαζί με τον άλλον για να μπορούν να έχουν κάποια ποσότητα παραγγελίες να μπορούν κύριε, να δουλέψουν. Κύριε Αργυριάδη, εσείς το πρωί που θα ξυπνήσετε δεν πρέπει να βάλετε μια ταμπέλα ότι πουλάω τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο το πρωί θα γνωρίσω ακριβώς την τιμή για να μπορέσω να δώσω τελικό. Τι περιμένετε για να δείτε πότε θα γράψετε την τιμή. Δηλαδή, όταν λέτε θα περιμένω αύριο το πρωί, τι περιμένετε να δείτε αύριο το πρωί για να βάλετε την τιμή. Να μας δώσουν τελική τιμή από τις μάντρες που φορτώνουμε, ποια θα είναι η τιμή αγοράς. Για να ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή διαθέσιμη. Εσείς όμως έχετε φορτώσει. Δεν έχετε φορτώσει ήδη εσείς. Όχι, δεν μπορούμε να φορτώσουμε. Από αύριο φορτώνουμε κανονικά και αυτό θα το δούμε αν θα φορτώσουμε. Κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανση, να πούμε κάτι στον κόσμο που αύριο να γνωρίζει και να προστατευθεί, αλλά και να ξέρει τι γίνεται στην αγορά πετρελαίου. Κοιτάξτε, είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είμαι ο καταλληλότερος να σας δώσω ακριβή εικόνα του ζητήματος. Mm-hmm. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι υπάρχει μια υποχρέωση να εξομοιωθεί. Ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης στο 80% του φόρου του πετρελαίου κίνησης. Άρα θα έχουμε μία αύξηση στην τιμή του θέρμανσης και μία μείωση στην τιμή του κίνησης περίπου κατά 20%. Και εκεί περίπου λογικά θα πρέπει να είναι αύριο η τιμή. Τώρα αυτό που μένει είναι η οριστικοποίηση από ό,τι ξέρω των κριτηρίων με τα οποία θα επιδοτηθούν κάποιοι συμπολίτες μας, γιατί πραγματικά σε κάποιες περιοχές. Θα είναι κοντά στο 1,35-1,40 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι κάπου εκεί. Δεν μπορώ να σας το βεβαιώσω. Όμως θα έπρεπε κάπως το Υπουργείο Οικονομικών να σας δώσει κάποια απάντηση γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν θέλω να δημιουργήσω κάποια λάθος. Και να πούμε και δύο πράγματα και στους συμπολίτες μας να είναι προσεκτικοί τι πρέπει να προσέξουν αυτές τις μέρες. Πάντα οι οδηγίες πάντα ισχύουν για το τι πρέπει να προσέχει. Εγώ νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, θα έχει το κράτος ένα μεγάλο όφελος από τον περιορισμό, γιατί η πάταξη είναι μεγάλη υπόθεση. Από τον περιορισμό του λαθρεμπορίου που γινόταν με τη διαφορά των φόρων στα δύο είδη πετρελαίου. Mm. Θα πρέπει να προσέχουν όταν θα αγοράσουν το πετρέλαιο, κύριε Μάλλη, επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, ότι να μετρούν πραγματικά το πετρέλαιο, να το μετρούν και αφότου και θα πρέπει να τα αφήνουν για λίγη ώρα, γιατί με τον αφρό που κάνει, να το πω πολύ απλά. Κύριε Αργυριά, τι πρέπει να προσέξουν όταν θα τους πάρει το πετρέλαιο, πείτε μας κάποια μυστικά της δουλειάς, μυστικά εντός εισαγωγικών. Δεν είναι μυστικά, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό. Μπορεί να ελέγξει τη δεξαμενή του, τους πόντους που βρίσκεται η δεξαμενή του, με την πλήρωση της δεξαμενής μετράει ξανά τους πόντους και βγάζει ακριβώς την ποσότητα που έχει βάλει. Mm-hmm. Είναι απλά τα πράγματα πλέον, δεν είναι τόσο περίπλοκα που το αναφέρουν συνέχεια και το αναφέρουν. Είναι πάρα πολύ απλό το να μετρήσεις και ότι η μέτρηση δεν πρέπει να γίνεται μετά από αφού περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να ηρεμήσει, όπως το λέμε έτσι στην απλή διάρκεια, το πετρέλαιο για να το μετρήσουμε καλύτερα. Δεν μπορείτε να μετρήσετε ένα αφρισμένο πετρέλαιο. Αυτό είναι εννοείται. Δεν μπορείς, γιατί όταν υπάρχει αφρός δεν μπορείς να το μετρήσεις. Φαίνεται. Συνήθως δεν υπάρχει αφρός. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο το λένε και το ξανακούμε και είναι ένα θέμα το οποίο δεν αγγίζει, δηλαδή δεν είναι εκ των πραγμάτων. Τώρα ξέρετε σε τι θέση βρισκόμαστε, κύριε Αργυριά. Θέλουμε να σας ευχηθούμε, από τη μια θέλουμε να σας ευχηθούμε καλές δουλειές για να ζήσετε εσείς και η οικογένειά σας. Από την άλλη δεν ξέρω αν θέλουμε κιόλας να έχετε πολλές δουλειές, γιατί θα σημαίνει ότι θα έχουμε και βαρύ χειμώνα και θα χρειαστεί να ξοδευτούμε κι εμείς πολύ, να τα βρούμε κάπου στη μέση. είναι κάτι το οποίο μας πιέζει και εμάς τρομερά. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι να πούμε. Να πούμε καλό χειμώνα. Έλατε. Γιατί και εμείς έχουμε οικογένειες. Μα γι' αυτό σας είπα στην αρχή. Και μας πονά και πάρα πολύ και εμάς. Δεν είμαστε, επειδή έχουμε διαθέτουμε το πετρέλαιο, δεν σημαίνει ότι εμείς το παίρνουμε τσάμπα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι και εσείς πρέπει να ζήσετε και οι άλλοι πρέπει να ζήσουν. Να τα βρούμε στη μέση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την Ελένη Ιατρού. Σπύρο, πριν κλείσουμε, θα μου επιτρέψετε να πω, μιλώντας με τον Πρόεδρο Μεταπολιτών του Νομού Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ακάντα, μας είπε ότι αύριο η γραμμή που θα δοθεί είναι μεταπολιτές και πρατηριούχοι να μην διαθέσουν στις λιγότερες παραγγελίες που έχουν πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο πρόκειται να γίνει νέα συνάντηση στην Αθήνα και να επιδιωχθεί συνάντηση με τον Υπουργό. Είναι αμετακίνητη στη θέση τους. Έχουν σκοπό να μην διαθέσουν πετρέλαιο θέρμανσης αυτές τις λίγες παραγγελίες που μπορεί να έχουν. Ναι, σε ευχαριστούμε. Και μάλιστα,
ένας περαστικός από ένας πολίτης μας λέει αυτό το βιτιοφόρο που έχετε πίσω σας τι είναι. Θα το βγάλετε σε απευθεία σύνδεση γιατί θα είναι είδος προς εξαφάνιση, συλλεκτικός. Σε λίγο σαν τους δεινόσαυρους. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Σαν τους δεινόσαυρους. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μακρύ, τον φίλο και συνάδελφο τον Νεκτάριο τον Νότι. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Καραντινάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να μην σας ταλαιπωρήσαμε πολύ σε αυτή την ανάκριση που σας υποβάλαμε. Υποχρέωση είναι να απαντάμε. Εγώ απλά θέλω καταληκτικά να πω το εξής. Θαύματα δεν μπορεί να υποσχεθεί κανείς. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπάθεια γίνεται και νομίζω... Σας ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις. Λοιπόν, υπάρχει λόγος να μείνετε στο Sky, καθώς ακολουθεί η εκπομπή στην πράξη με τη Σίλβια Κλιμάκη και πάντοτε με ανθρώπους που νομίζω ότι έχουν κάτι να μας πούν, μάλλον έχουν πολλά να μας πούν, πολλά και ενδιαφέροντα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.